Δώσ' και Απόστολο. Ποια είναι η Χρυσόμυγα? Όχι καλέ, η γιαγιά Σινούλα είναι. Κοίταξε με λίγο, είναι καλή. Τι είναι αυτά καλέ? Τι είναι αυτά καλέ? Πώς είσαι έτσι? Τι έχω? Χριστέ μου, ίδια με τη Μίγα το θρίλερ. Α, μπράβο. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Πήγα και αγόρασα τα χειμερινά μου τα ζεστά, γιατί τώρα που έρχεται η βαρύ χειμωνιά, πήρα και τη σανίδα μου να ξεχυθούμε στα χιονοδρομικά. Παρακαλώ. Να ξενυχθούμε. Πάμε στα χιονοδρομικά, να κάνουμε τα σκύλεο. Έλα, Παναγία μου, και εγώ νόμιζα ότι άρχισε το καρναβάλι τη Πάτρα νωρίτερα. Άρχισε και αυτό το καρναβάλι, αλλά εγώ το πήρα για να πάω να κάνω σκι. Α, τη σήκω να πάμε να φύγουμε τελείω. Πού να πάμε, Χριστιανούλα μου? Όπου θέλει να πάμε. Να πάμε στα Καλάβρητα, να πάμε στον Παρνασό. Άμα θέλει, στο Καϊμάκ Τσαλάνι σε πάω και στο Πύλο μια βόλτα. Μωρή, κάτσε εδώ πέρα, μωρή. Θα πα στα χιόνια, θα σπάσει τίποτα, θα τρέχω, μωρέ. Όχι καλέ. Είναι ακίνδυνο το χιόνι, μη φοβάσαι ναι, ναι, για μένα. Το χιόνι είναι ακίνδυνο, αλλά είναι για το δυναμικό κοινό. 15-44, εσύ, άστο να πάει. Εγώ τι, καλέ, άστα αυτά. Θα έρθει οπωσδήποτε μαζί. Πρέπει κάποιο να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Ναι, μα γι' αυτό με θέλει. Αφού εσύ δεν θέλει να κάνει σκι, δεν πρέπει κάποιο να οδηγήσει το αμάξι να πάω εγώ με τη Μερόπη να κάνουμε τα δικά μα. Κοίτα, τι μωρή, την ασταμάτητη, θα τρελαθώ εγώ σήμερα. Με έχει δει, παιδί μου, πώ τσουλάω κάτω τι πλαγιέ? Όχι. Όχι, θε να δει. Ναι. Κράτα τη βεντάλια. Κι όπω τα παίρνω, τι στροφέ. Πάει το μέτρο. Κυρία, κυρία. Τι πλαγιέ είναι αυτά. Έπρεπε να χάνατε μυστήρα φόρμα που ζάει το μαλί. Χριστέ μου! Ε? Όπα, όπα! Άμα δεν πέσεις τώρα κάτω από νευροπίεση, δεν θα πέσεις ποτέ, στο λέω εγώ! Τι λες, παιδί μου, αφού είμαι εξαιρετική σκιέρ, δεν βλέπεις έτσι. Πες μου ένα λόγο να σε αφήσω, πραγματικά. Έχεις λίγο αντίθεση, ε! Συγγνώμη, τώρα και πες μου ένα λόγο, λέω, να σε αφήσω, να πας στα χιόνια. Εγώ να πάω στα χιόνια, ένα λόγο θέλεις. Ναι. Είμαι καταπληκτική σκιέρ. Μάλιστα. Και πες μου ένα δεύτερο λόγο τώρα, για να μην σε κλειδώσω στο δωμάτιο. Γιατί έχει παράθυρο και δίκο από όξο. Σωστό και αυτό. Μπράβο. Εγώ προτείνω, αγάπη μου, να πάμε δευτεριάτικα να κάτσουμε στον καναπέ. Να κάτσουμε να δούμε το αντιδελτίο, να δεις τι ταλαιπώρια είναι τα χιόνια. Ναι. Να ηρεμήσει το κεφαλάκι μας. Δεν θα πας στα χιόνια. Κοίτα, κοίτα. Ούτε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορώ, μου. Μου υπόσχεσαι ότι μετά θα το κουβεντιάσουμε. Θα το κουβεντιάσουμε, εννοείται. Μπορεί να πάμε κιόλα. Μπορεί και να πάμε. Η Britney Spears στο κουβεντιέρ. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Κάτσε να ξεφασιστώ, γιατί έβγαλα και την Μπέμπελη. Φυσικά και βλέπω. Βγάλε, παιδί μου, και το γυαλί της οξυγονοκόρης. Δεν σ' ακούω καλέ και με αυτά που βάλα και το κρύο. Η ώρα πήγε δύο. Έχει αντιδελτίο. Σ' άρεσε. Να το. Η γιαγιά Τράπερθ. Α, μπράβο. Βάζω Μαρίνα Λί μου. Καλά θα κάνει. Άντε, ξεκινάει το αντιδελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου. Είμαι η Μαρίνα Λίμου και ξεκινάμε το αντιδελτίο μας. Κλείστε μητούλα γιατί θα βουτήξουμε στα άδυτα του ρεπορτάζ. Πάμε. Είδηση μας πιάσανε στα πράσα. Στο αεροδρόμιο της Νάξου πιάστηκε ζευγάρι με χειροπέδες στο σημείο ελέγχου των αποσκευών. Αμέσως ο συναγερμός χτύπησε και φυσικά οι αρχές έκαναν τη δουλειά τους. Όταν άνοιξαν τη βαλίτσα, οι χειροπέδες ήταν γούνινες. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας τον Βάρη Κοροπίου που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Νάξου. Βάρη, καλησπέρα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζευγάρι πιάστηκε να κουβαλάει μαζί του χειροπέδες, αλλά τελικά ήταν γούνινες. Το ζευγάρι υπερασπίστηκε τη θέση του λέγοντας της ότι τις χρειαζόταν για τις πιο προσωπικές τους στιγμές. Τελικά, πώς κατέληξε αυτή η υπόθεση, Βάρη? Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι εξηγεί με λεπτομέρειες στις αστυνομικές αρχές τον τρόπο χρήσης τους. Δηλαδή? Δηλαδή το αεροδρόμιο έγινε τρούμπα. Μαμάν, σε ευχαριστούμε, Βάρη, και αφού είμαστε στους αέρδες, ας παραμείνουμε. Είδηση όσο δέρμα κι αν πετάξεις. Στο αεροπλάνο στην Ασία, την ώρα της πτήσης, εθεάθη φίδι, το οποίο έκοβε βόλτες πάνω από τα κεφάλια των επιβατών. Να πες το βίντεο έρποντας. Έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει το φίδι. Χωρίς το φίδι. Ευτυχώς. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, κυρία Λίμου. Καλησπέρα. Εγώ ταξίδευα με τη συγκεκριμένη εταιρεία και απλά είχα μαζί μου το τάπερ με το φαγητό μου. Ποιο φαγητό, κύριε? Εμείς μιλάμε για το φίδι αυτή τη στιγμή. Μα το ίδιο λέμε. Είμαι από την Ασία. Για εμάς το φρέσκο φίδι είναι ότι για τους Έλληνες το φρέσκο ψάρι. Εκεί που με έκοψε και μου άλυξε η λούγκα, αποφάσισα να βγάλω το φαγητό από το τάπερ. Το φιδάκι έφυγε και μετά έπρεπε να το κυνηγήσω. Τελικά το φάγατε το φίδι? Δεν το βρήκα ποτέ. Έφαγα το ιγκουάνα του διπλανού μου. Άντε, άνοιξε ο μπουφές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Είδηση όλα τα λεφτά μωρό μου. Σε καζίνο στη ΣΥΠΑ, γυναίκα κέρδισε σε κουλοχέρι 40 εκατομμύρια δολάρια. Η ευτυχία ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της αφού το όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Αργότερα όμως το καζίνο είχε άλλα σχέδια. Ο υπεύθυνος ενημέρωσε την κυρία πως το μεγάλο της κέρδος ήταν ένα μεγάλο λάθος. Το μηχάνημα είχε βλάβει. Το καζίνο για να την αποζημιώσει για το λάθος την κέρασε ένα γεύμα. Καταξοδεύτηκε. Το γεύμα? Μπριζόλα με πατάτες. Φήμες που θέλουν την κυρία να βρίσκεται ακόμα στο καζίνο και να τρώει μπριζόλες με πατάτες μέχρι να ισοφαρίσει τα 40 εκατομμύρια δολάρια δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Ω, ναι, όντως. Έσκασε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κυρία ζήτησε σόδα. Άρα επιβεβαιώνουμε τις φήμες. Είδηση αυτά είναι. Στο εξωτερικό, σκυλάκος με το όνομα Peanut, κάτι μας θυμίζει το Peanut, ναι, έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Να δούμε το βίντεο με τον ατάραχο νικητή Peanut. Okay. Good boy. Okay. Oh, good try. Sit. It's a 25. It's a PB though. Good boy. Good boy. Good boy. Ο δημιούργος του παιχνιδιού συνεχάρη τον σκύλο και το αφεντικό του. Ο ιδιοκτήτης είπε πως ο σκύλος το έκανε αυτό γιατί ήθελε να τον ευχαριστήσει. Φυσικά και ο Peanut χάρηκε με τη χαρά του αφεντικού και δήλωσε αποκλειστικά στο αντιδελτίο μας. Το αφεντικό μου είναι μέλος της οικογένειάς μου, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Είδηση βρε τον καρπερό. Ράπερ άφησε έγκυο 5 γυναίκες την ίδια στιγμή. Ταυτόχρονα. Έχω δει ταινίες με το αντιδελτίο μας να ξεκινούν έτσι, βέβαια. Τώρα, το μόνο που μας έλειπε είναι να αρχίσουν να το κάνουν και οι Έλληνες τράπεζες για να μπουν στο μάτι. Εσείς κρατήστε τη μία και βλέπουμε και για τις άλλες τέσσερις, παιδιά. Ηρεμία. Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου με τις γυναίκες να φωτογραφίζονται όλες μαζί με το ράπερ, όπως εγώ, με κάτι φίλες μου και ένα κουβανό. Καλοκαίρι, πίτα ντούτσκο στην Ικαρία. Φιλιά πολλά, Αλμπέρτο. Come stay. Come back. Back come. Πάμε στον καιρό, τον κακό μας, τον καιρό που μαστίζει όλη τη χώρα. Είναι εδώ, κυρίες και κύριοι μου, ναι, είναι εδώ η μετέωρος λόγος Διονυσία Τσούζη να μας πει για τα ημερομήνια. Καλησπέρα, Διονυσία, πες μας. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Έκτακτο δελτίο έβγαλε η Έμι. Μη με ρωτάς τώρα, επιθετώ, εγώ το ξέρω. Παναγιωτοπούλου. Ναι, ναι. Σχετικά με τα χιόνια που είναι στη χώρα μας και θα παραμείνουν εδώ. Για πόσο, Διονυσία μου? Δεν ρώτησα. Εγώ όμως ξέρω κάτι άλλο να σου πω. Γενικό ρεκτυφιέ σου λέει στο My Style Rocks. Ξεκινούν τα γυρίσματα και θα γίνει αλλαγή μέχρι και στο σκαμπό της κεντρικιάς. Στο σκαμπό? Καλή εβδομάδα, φίλτατε. Άλλο ένα αντιδελτίο που κόντεψε να μας ισοπεδώσει πρώτη μέρα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι μου, έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί η ταινία Δώστα όλα παθιάρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Χαμός? Χαμός το ίσωμα. Πα. Τα είδες εδώ τι γίνεται? Προσπαθώ να τα δω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ήταν πολύ καλά. Α, σου είπα, βγάλει το γυαλί, παιδί μου, τη οξυγονοκόλληση. Βγάλει το να δει. Όχι, ξέρει τι, εμένα με φόβησε το κοτόπουλο τη κοπέλα που λέει τον καιρό, τη Τσούζενα. Κρατάει κοτόπουλο, ε. Κοτόπουλο, ποιο είναι? Γιατί κρατάει κοτόπουλο η Τσούζη? Δεν ξέρω. Τελικά ποιο έκανε το αυγό, η κότα για οι άλλοι? Πάντως για το κοτόπουλο, ένα έχω να σου πω. Μη μιλά, μη γέλα, κινδυνεύει η Ελλάδα. Άστο, άστο με τα κοτόπουλα, μην μπλέξουμε καθόλου. Αν και μ' αρέσει, γιατί δίαιτα ό,τι πρέπει είναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι 40 εκατομμύρια δολάρια μπριτζόλα εγώ πήγαινα και την έτρωγα. Και πατάτε τι κάνετε? Βέβαια, τι έτσι και έτσι θα την αφήνανε. Ούτε στο survivor να ήσουν δηλαδή. Πώς τον είδε τον Peanut? Καλέ, Peanut δεν είναι και του πρωθυπουργού ο σκύλος? Α, μπράβο, ναι, απλά αυτό είναι ακίτα. Είναι άλλη. Πώς το λένε? Είναι ακίτα. Άλλη ράτσα. Α, και εγώ είμαι άλλη ράτσα. Ναι, είδες πως το έδωσες. Α, κοίτα τώρα, γιατί στο Survivor έγινε το αλάι μαλάι. Εχθές σου λέει, στήσαν τη Μαρία την Αντωνά στον τοίχο. Α, μπράβο, ναι, το είδα. Δεν τα είδα. Τη στήσαν στον τοίχο βέβαια τη Μαρία Αντωνά. Αλλά... ποιος είναι υποψήφιος? Ο Ρομπ Τζέιμς Σέιμορ. Τι γίνεται εκεί πέρα? Δεν ξέρω, να βγάλω τα γυαλιά μου. Βγάλε, γιατί έχουμε Survivor Secrets, καλέ. Έρχεται η Αχριστούλα Ντάνου. Να μας τα πει τώρα, ε. Όλα θα τα μάθουμε. Πάρ' τη δυνατά, γιατί κουφάθηκα. Τι μουσική έπρεπε να έχουμε εδώ πέρα τώρα. Ή το η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Αχριστούλα Ντάνου και τον Άι Δομήνικο. Αυτό έχει απομείνει για μένα. Μόνο αυτή η μία καρύδα πρόλαβα να την πάρω και να την καβατζώσω για να μπορέσω να προσφαΐσω. Έχω μείνει μόνο νύχια, φρύδια και βλεφαρίδες. Που και φρύδια πια τελειώσαμε. Είδατε τους καινούριους παίκτες. 4 καινούργιοι παίκτες. Ο Ντάνιελ, ο Λαμάη, η Ζωή και μία κοπέλα που είναι 2 μέτρα πόδια. Ήμουν συμμαθήτρια με το ένα πόδι, ήταν η σημειοφόρος στο σχολείο μου.
Δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας αυτή τη στιγμή. Από την Πίνακα της Ζαλούρα. Ήρθε η κοπέλα με τα φρύδια. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχε φέρει τα κατοικίδια της. Ήταν σαρακούνα από πάνω. Λέω, νάτι, έφερε κατοικίδια να έχουμε να περνάμε την ώρα μας. Τελικά η αλήθεια είναι πως δεν ήταν κατοικίδια. Λοιπόν, έλα, πάμε τα μυστικά μας και τα ξεκινάω. Ζωή Ασουμανάκη. Καλώς ήρθες στο Survivor. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, παιδιά. Ζωή μου, ποια είναι η σχέση σου με τον αθλητισμό? Η αλήθεια είναι πως θα έλεγα ότι κάνω μόνο γυμναστήριο στη ζωή μου, δεν έχω κάνει κάποιο άθλημα. Ζωή, θέλω να σε ρωτήσω τι κοινό μπορεί να έχει ένας διαγωνισμός ομορφιάς με το Survivor. Η αλήθεια είναι πως πιστεύω αυτό που θα βρω κοινό είναι ο ανταγωνισμός. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό σε θέμα ανταγωνισμού, έτσι, σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς? Η αλήθεια είναι πως δεν τολμάνε να τα πούνε μπροστά σου. Πισόπλατες μαχαιριές λοιπόν. Πισόπλατα, αυτό είναι, ναι. Άρα ξέρεις να φυλάς τα νότα σου, αυτό θα πω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι αν έλεγε άλλη μια φορά η αλήθεια είναι, δεν βασιόμουν, ήμουν έτοιμη να ορμήσω. Γιατί εγώ ήμουν δίπλα. Πού είναι τα φρύδια της κοπέλας, ακριβώς εκεί πέρα δίπλα είμαι, αλλά δεν φαινόμουν. Η αλήθεια είναι ότι ωραία η κοπέλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας έπαιξε τον Εύρο Καστανιέτα. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα έχει πάει σε 15. Έλα, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπεις ποτέ. Γιατί ρε άμα το με πολεμάτε, γιατί εγώ να μην παλτό. Εδώ με το κούτσουρο θα μείνεις. Είμαι παλτό, ναι, είσαι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα είναι καλύτερη. Είσαι χειρότερη από την Ανθής Αλαγκούδη. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι αλήθεια. Φέρε. Φέρε, βγάλε τις μπαντάνες, φέρτες μου. Όχι, δεν τα βγάζω ακόμα. Δώστε μου μια ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να τα καταφέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπεις. Κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπω πουθενά. Ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες προσθήκες του Survivor του 2024. Να ξεκινήσουμε με τον Σωτήρη Λαμάη. Καλησπέρα σας, κύριε Λαμάη. Εύχομαι να έχουμε καλούς αγώνες. Ηρεμία, υγεία. Θέλω παπά με μεγάλη έτσι, χαρά μεγάλη. Παπά έχουμε. Θέλω να πω ότι ονομάζεται βουνό στους φίλους του. Ελπίζω να μην πάρει τη χρονολογία και το όνομά μου. Έχω βρει, μην αγχώνεσαι. Τελικά είχατε τα πάντα, είχαμε πρίγκιπες, είχαμε εδώ, είχαμε διάφορους, είχαμε ηθοποιείς, μοντέλα κλπ. Βασιλιά δεν είχαμε. Βασιλιά δεν είχαμε. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του βασιλιά. Και περνάμε στη διπλανή κυρία Άιρα. Αντομαϊτείτε, το είπα σωστά. Τέλεια. Τι ύψος έχεις, γιατί βλέπω περνά τον ταραγιανό τα κεφάλι. Το 70% από ό,τι βλέπω είναι πόδια. Ντάνιελ, καλώς ήρθες, να ξεκινήσουμε με σένα. Γεια σας, παιδιά. Αρχικά να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για αυτές τις δύο εβδομάδες. Το παιχνίδι, τουλάχιστον όπως το κρίνω εγώ, παίζεται και από τις δύο πλευρές, και αγωνιστικά και στρατηγικά. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσω να το παίξω. Χρήσαμε να κοιτάσει τον Ντάνιελ. Έχω κάτσει και κοιτάω, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε. Βγήκες λίγο πεινασμένη, να το ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι η Χρήσα τη γύρισε το μάτι με τον φίλο Ντάνιελ. Εγώ μίλησα λίγο μαζί του, έτσι το παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήγα να μιλήσω στον Ντάνιελ και βγήκε μπροστά ο Σωτήρης ο Λαμάη και άρχισε να μου φωνάζει ψευτομετρέη, ψευτοβουνά, να με σπρώχνει. Του λέω Σωτήρη Λαμάη, καλησπέρα. Μου λέει καλησπέρα, αγόρι μου. Του λέω τι αγόρι ρε Σωτήρη. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωτήρης έχει μπει πολύ δυναμικά και η άλλη κοπέλα, τι να σας πω αυτή η Άιρα. Καταρχάς εγώ δεν την είδα. Την είδα από εδώ και πάνω. Περπατάει και είναι δύο πόδια. Ψηλή κοπέλα πολύ και η αλήθεια είναι ότι θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Χριστουλά. Έλα. Είσαι όνομα και πράγμα. Γιατί το λες αυτό? Αυτούς που μπήκαν, τους είδα. Ναι, τους είδα. Εσύ δεν θα μπεις ποτέ. Είσαι στο συνεργείο, κάνε κάτι να μπω. Κάνε κάτι να μπω και δεν θα χάσεις. Είσαι μεγάλο παλτό. Δεν πειράζει, το παλτό είναι καλό για το χειμώνα. Μην κοιτάς εδώ που είναι καλοκαίρι. Κάνε κάτι να μπω. Κάνε κάτι. Γυναίκα μου, η πεθερούλα μου, δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Δεν θα μπω σε αεροπλάνο. Θα μείνω ακόμα εδώ. Να σας δώσω το show. Ρόμπι, η πεθερά σου φτιάχνει μια πίτσα στο σπίτι. Από εκεί. Φτιάχνει πίτσες. Φτιάχνει χειροπίδι. Και έχει φτιάξει η καλύτερη πίτσα που έχω φάει στη ζωή μου. Εσύ δεν έχεις πεθερά, έχεις θησαυρό. Συγγνώμη, πεθερούλα, αν και θα ήθελα να είμαι μπατζανάκι σου, Ρόμπ, έτσι με αυτά που μου περιγράφεις. Μήπως κάνεις τα πάντα, Ρόμπ, και είναι ένα παραμύθι που το έχουμε φάει αμάσιτο. Κάνεις τα πάντα για να μην επιστρέψεις στο σπίτι με την πεθερά σου. Ένα διάλειμμα μετάκι δεν είναι κακό. Εντάξει τώρα, εγώ γυρίζοντας στην Ελλάδα θα αργήσω βέβαια, γιατί και η απόδοσή μου αρχίζει και ανεβαίνει. Το αισθάνομαι. Δηλαδή μπορώ και περπατάω από την καλύβα μέχρι το αποχωρητήριο πια. Που αυτό είναι μια νίκη για μένα, την Αξιτούλα. Εγώ πιστεύω ότι γυρίζοντας στην Ελλάδα θα μετακομίσω στο σπίτι του Ρόμπι. Η πεθερά, πίτσες φτιάχνουν, σου λέει καλύτερα από τον Παϊζάνο. Μακαρόνια, αυτά, όλα τα κάνει η πεθερά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο Ρόμπ φοβάται να γυρίσει σπίτι. Γι' αυτό πήρε και το μεγάλο το κοχύλι για να γυρίσει την πεθερά. Γιατί με άδεια χέρια τον βλέπω στη Σκωτία στα Highlands. Η αλήθεια είναι πως... Η αλήθεια είναι πως ναι. Ακόμα και η πεθερά του Ρόμπ θα μπει. Τι εννοείς, θα είναι καλύτερη και από μένα? Ναι, ναι.
Γιατί το λες αυτό, δεν με έχεις δει. Πάμε λίγο πίσω από τα δέντρα να σου δείξω πώς τρέχω. Για πάμε. Πάμε, μη φοβάσαι. Έλα, μη φοβάσαι, σου λέω. Όλοι σας είναι περισσότερο ψώνιο. Ανοίξτε τα. Κάντε, με άδειξατε. Σχολίωσαν ότι είμαι ψώνιο. Απορώ πώς το βγάλαμε αυτό. Ποιος από όλους σας σκέφτεται πιο πολύ το σεξ. Κάντε, με άδειξατε. Δηλαδή, η Φάνη, στα μάτια, όλοι. Ο άλλος έχει τη γυναίκα του έξω, δεν το σκέφτεται το σεξ. Μόνο εγώ το σκέφτομαι το σεξ. Ποια από τα τρία κορίτσια που είναι στο παιχνίδι έχει το πιο ωραίο κορμί. Το ανοίγουμε. Ναι, ναι. Αλήνα. Εγώ δίνω και τις τρεις. Ποιος πιστεύετε ότι μπήκε στο παιχνίδι για να βρει το τέρι του. Ανοίξτε μάτια. Άρα δεν τρέπεστε λίγο, Βασίλη. Κορίτσια, ο περπατάρης είναι ελεύθερος. Εγώ τον είχα δει το Γιάννη τον περπατάρη που ας πούμε κουνάει την καρύδα, αλλά δεν υπέθεσα ότι δεν είναι ο περπατάρης πια, είναι ο Γιάννης Ερωτιάρης. Εγώ πιστεύω ότι το τέρι θα το βρει και το ανοίγω. Δεν ανοίγει. Πιστεύω ότι το τέρι θα το βρει η Χρύσα, αν είναι ελεύθερη κοπέλα, δεν ξέρω και έξω τι γίνεται. Άλλωστε δεν είναι και ο πρώτος που θα βρει το τέρι. Τόσα survivor είχαν γίνει χρυσοκουφέτο. Εμείς να μείνουμε ατέριαστοι. Για ποιο λόγο. Τότε εγώ τι ήρθα να κάνω, τα αθλήματα. Ωραίο που όταν γυρίσαμε από το, τη μονομαχία, έπιασε θάλασσα. Μπλουζίτσα πάνω, μην μαυρίσκε πολύ. Χαλαρά. Εντάξει, χαλάρωνε. Μάλλον προετοιμαζόταν για τις επόμενες μέρες. Όντως είναι δύσκολες. Και ειδικά αν συνεχίσει να περπατάει, ίσως είναι πιο δύσκολες από όσο νομίζει. Διαβίστευτο. Χαλαρώνει, την έχει βρει. Το ζει τώρα, το ζει. Τώρα που κέρδισε, χαλαρώνει. Ελπίζω να λύσει όλα τα μάτσα ότι θα κερδίσει. Ναι. Εμείς τρομάξαμε όταν πήγε για χαλάρωση ο Ρομπ, γιατί πραγματικά η χαλάρωση, πόσο πιο χαλαρός μπορεί να είσαι στη χαλάρωση. Τρομάξαμε πραγματικά. Ρομπ, είμαστε μαζί σου. Θα τον κρατήσουμε γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να γυρίσει την πεθερά του. Τα λέμε αύριο. Η αλήθεια είναι ότι το survival τώρα αρχίζει και παίρνει την κανονική του μορφή. Τώρα. Θα γίνει... Μα δεν γίνουν οι καυγάδες. Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Έγινε κάτι, σου λέει, μεταξύ του φίλου μου και γνωστού μου, Ντάνιελ Νούρκα, Δαβίδ Νούρκα, ναι. Με την Όλγα την τη Χανταμπάκενα. Τι κάτι. Την Πιλιάκη τη Χανταμπάκενα. Τι κάτι, προθεώρησε κάτω. Κάτι, λέει, έγινε, κοιταχτήκανε περίεργα κτλ. Γιατί σήκωσε, λέει, και ένα στόριο στήλος ο Χανταμπάκης. Θα δούμε. Από τον Άγιο Δομήνικο τον έβασε. Ναι, από τον Άγιο Δομήνικο τον έβασε. Ο Χανταμπάκης είναι στον Άγιο Δομήνικο. Ποιος, δεν ξέρω, είναι. Η Χανταμπάκενα είναι, καλή γυναίκα. Αν έχουν το ίδιο κινητό, δεν μπορεί, όχι. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι τώρα θα αρχίσει να αποκτάει. Τώρα θα γίνει ίντριγκα. Έπεσε πείνα. Μπράβο. Αλλά κυρίες και κύριοι μου, η ανακοίνωση σημερινή πραγματικά θα σας αφήσει σέκος. Σαν το Ρομπ στον Κολύμπι. Διότι από σήμερα ξεκινάμε και διεκδικούμε 6.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτ. 6.000 ευρώ μετρητά. Να σας πω ότι η αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ έχει μεγάλες εκτόσεις. Θα βρείτε λοιπόν στην αγαπημένη εταιρεία χαλιών όλα τα χαλιά έως μείον 50%. 45 καταστήματα Βιοκαρπέτ σε όλη την Ελλάδα ή αν προτιμάτε online αγορές μπείτε στο επίσημο e-shop της εταιρείας biocarpet.gr. Εμείς 6.000 ευρώ μετρητά τα έχουμε εδώ για να τα δώσουμε σε εσάς. Ξεκινάμε λοιπόν. Αρχίζουμε τα μηνύματα. Ζήτα, αλφα, κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Και... Νεκρή βρέθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη. Να συνεχίσω να λέω... Είναι
τόσα τα δώρα που δεν πρόκαμα πριν. Δεν πρόκαμα γιατί, κυρίες μου και κύριοι, έχουμε σήμερα κοντά μας πάλι την αγαπημένη μας Γκοτσόπουλος Home, τα έπιπλα τα φοβερά. Μεγάλες χειμερινές εκτόσεις στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home και κάνουν δώρο σε ένα τυχερό ένα Samsung Galaxy Tab S9 FE 128 GB. Να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home είναι ελληνικής κατασκευής και δημιουργούνται στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε. Μεγάλες εκτόσεις λοιπόν, 30-40% και στο gotsopoulos.gr. Με το ίδιο τηλεφώνημα ή μήνυμα μπαίνετε στην κλήρωση, εννοείται, για το Peugeot 208 Like, που σημαίνει ότι έχετε τρεις τεράστιους λόγους για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας. Πάμε. Ζήτα, αλφα κενό, όνομα τεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Τι γίνεται, ρε παιδάκι, τι γίνεται. Ωραία, ε! Εσύ με το γουναρικό στο λαιμό, σαν ζωντανό είναι αυτό. Και πώς θα πάω στην Αράχοβα, καλέ, με το Σατάν. Το έχεις δέσει κόμπο. Ναι, ποιος είναι τώρα. Ποιος άλλος. Ποιος, το πες μου. Κάτσε να δούμε τι μας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Η Κατκέν ήταν στην Αράχοβα, θα πάρω την Εύρω. Ήρθε η ώρα να χτυπήσει η Άννα. Α. Α, παραγιά μου. Αυτό είναι. Γιατί Άννα, γιατί Άννα, αλλά τελικά ναι Άννα, ναι Άννα. Την αγάπησα, αλλά θέλω να σου πω. Αυτό το φόρεμα δεν είναι της Άντζελας. Είναι το ίδιο, αυτό θέλω να σου πω. Πήγε στην ντουλάπα της Λέιδης και την άδειασες, κακό θα μας έβρει εδώ. Και μου είπε έκανε. Ότι μπορώ να πάρω ό,τι θέλω η Λέιδη φυσικά. Κάνει και βόλτα, κοίτα πλάτη, κοίτα πλάτη. Και αυτή την εβδομάδα θα την τιμήσουμε δεόντως, δε σε παρακαλώ, είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτή την όλα. Εβδομάδα ό,τι ρούχο φορέσεις θα είναι της Άντζελας Δημητρίου. Της ιδίας και ό,τι πω. Μπράβο Άννα, μπράβο Άννα, μπράβο Άννα. Σε η καλύτερη. Κατερίνα μου, βέβαια το θυσία το λέει χρόνια η Άντζελα Δημήτρη, αλλά μια χαρά το είχες πει και εσύ στο Just the Two of Us. Α, θες να πας μήπως. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Να τη ρωτήσω με τα μάτια τα κρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο. Τα λεφτά σ' όλα η κοπέλα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Εγώ καλέ! Ας με το ψάσεις! Μπράβο! Βέβαια, ας με ευλογήσει ο Θεός και να μου δώσει και εμένα την τύχη να πω στο τζαζ φέτος και ας πω κι άλλο της Άντζελας. Κάβεται ανάσα ξαφνικά, θα σε ευλογήσουμε εμείς! Ξαφνικά σαν πόνο ταρά. Αν δεν τη βάλουνε θα γίνει χαμός. Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε εδώ. Εδώ δεν φωνάζουμε, εδώ μιλάμε σωστά. Άντζελα, να πας βέβαια σε αυτό το act. Ο Ράμος πέρασε καλύτερα δίπλα με τη χορεύτρια. Όπως είδες που έκανε το μάλε και το βράσε. Μια χαρά σε είδα και σένα, Ντάνα. Εγώ έκλαιγα γιατί ήταν να την αρπάξω από την άλλη. Μπράβο, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι φέτος ναι, θα πας. Λοιπόν, αν δεν πάω εκεί, θα πάω κάπου. Καθίστε λίγο να σας πω. Καθισμένες είμαστε. Θα έχω και ένα μικρόφωνο μαζί και πέρα που θα πάω. Γιατί. Γιατί. Η φίλη μου, η influencer, η Αλεξία Ζαραδούκα, πήγε προχθές στους Dragons. Την είδα τώρα. Βέβαια, ναι. Την είδαμε γιατί την Αλεξία εμείς την είχαμε βγάλει πρώτη. Εμείς την αγαπάμε. Στις Roomies. Α, είναι influencer κι αυτή. Είναι σαν influencer εμένα. Κι αυτή, λοιπόν. Σαν και σένα, ναι. Λοιπόν, άρα, τι με περιμένει. Ναι, αλλά μία στις... Έλα. Τους Dragon πρέπει να πας με εφεύρεση. Με τι εφεύρεση θα πας εσύ? Δεν έχω εφεύρει εγώ. Τι, τρόλεϊ. Ορίστε αγάπη μου, τι μπήκαμε την κουμούτσα. Είναι η νέα τεχνολογία. Είναι η εφεύρεση. Το μικρόφωνο που θα θέλουν όλες και όλοι να κρατάνε στο χέρι τους και πιο πολύ να τραγουδάνε. Το ρυθμίζεις λοιπόν και κάνε τη φωνή την οποία θέλεις γιατί μπορείς. Μπορείς από εδώ μέχρι και Eurovision αγάπη μου να πας. Πες ότι εγώ είμαι η Dragona, η μία, η Dragona και σε ρωτώ.
Πού είναι, κυρία μου, πού είναι αυτό το μικρόφωνο, να μας αποδείξετε ότι η εφεύρεση αυτή ισχύει. Μισό λεπτάκι. Ναι. Βάζω στις ρυθμίσεις τώρα να μου πει ένα τραγούδι Άντζελα Δημητρίου. Ποιο. Όποιον άλλη. Ποιο. Ποιο. Βάλουμε ένα άλλο. Και. Το μικρόφωνο τα πάει πολύ καλά με το τραγούδι. Εσύ δεν το ξέρεις. Το πας στο στόμα αλλού, πας αλλού Ευαγγέλιο. Ψέματα λες τώρα, Κατερίνα, αυτό είναι δικό μου. Διάλεξε μια άλλη. Πέγγιζίνα, πέντε πέγγιζίνα. Θα σου πω το βρες ένα τρόπο, λοιπόν. Θα σου πω το βρες ένα τρόπο. Και τώρα θα σε ερμηνεύσει το βρες ένα τρόπο. Λοιπόν, το πατάς και δουλεύει. Ναι, το πατάω. Πέγγιζίνα, πατάει στο μικρόφωνο. Βέβαια. Είναι εφευρεσάρα, αγάπη μου. Αυτό το θέλουν όλοι. Θα παίρνει τηλέφωνο. Ο Σάκης Ρομπάς. Έλα. Πριν είπε Άντζελα, τώρα λέει Πέγγιζίνα. Δηλαδή λέει τα πάντα, καλέ. Λέει τα πάντα. Προετοιμάζεσαι για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Θες να τραγουδήσεις κι εσύ. Μισό λεπτό. Ντύνεσαι εσύ, Άντζελα, τραγουδάει Πέγγιζίνα. Ναι, να τραγουδήσω κι εγώ. Οπ, έπεσε η μπαταρία. Στο τσάκ το προλάβαμε για να τραγουδήσω. Ερμήνευα κι εγώ ένα σαλαμπάκι. Όχι, θα το βρούμε. Δηλαδή κάνει. Ρυθμίζει εδώ. Ξέρω είναι η Αλέξα. Η Αλέξα είναι, ναι, η τελευταία τεχνολογία. Λοιπόν. Αυτή είναι η Χαλέξα. Ποια Αλέξα. Θες πολύ ωραία. Σιγά, και κοίτα, μην ανατιναχτεί εδώ πέρα, γιατί είναι δική σου εφεύρεση. Θα γίνουμε εδώ πέρα κούγκι για να πας εσύ στους Dragons. Θα πάρω τη μεγαλύτερη επένδυση, Κατερίνα, εγώ. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πεις ένα τραγούδι. Ναι. Τι? Πόσο ζητάς για αυτό το μικρόφωνο. Δηλαδή, πόσα θες να επενδύσουμε εμείς οι Dragons σε αυτό το μικρόφωνο. 100.000 για το 1% της εταιρείας μου. 100 για το 1, ε. Ναι. Πάρε και 5 χιλιάρικα για να μπορέσει να φτιάξει. Κατερίνα, τι λες, θα φτιάξει την καριέρα. Κατερίνα, αυτό το μικρόφωνο θα φτιάξει την καριέρα σου. Αυτό το μικρόφωνο, μωρί, το έχω πάρει εγώ στην πλατεία Βαρνάβα 20 ευρώ και θα πας με ψεύτικη. Δώσε το κορίτσι τα λεφτά. Δώσε τα. 10 ευρώ που έχω να τη τα δώσω. Ιμιτασιόν είναι αυτό, Κατερίνα, δεν κάνει τόσο το μικρόφωνο. Έχει αξία, αγάπη μου, και συναισθηματική. Ξέρεις τι είναι να κρατάς ένα μικρόφωνο και να λες. Ξέρεις προσφολήσεις εγώ έχω κάνει στην ταινία. Πόσες! Θέλω πολύ να μείνω στο Just. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δώσε Μαρία 100 ευρώ. Δώστε. Δεν έχω 100 ευρώ να δώσω για το ψεύτικο μικρόφωνο. Βρε, δεν είναι ψεύτικο. Ωραία, θα πάρουμε τη δική σου τη σύνταξη, το επιτουρικό. Όχι, έχω να πάρω το ασθενοφόρο μου. Το ασθενοφόρο, το ασθενοφόρο. Θα αγοράσει και ασθενοφόρο από τα Τζάμπο προφανώς. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, μέχρι να μας αποδείξει ότι το μικρόφωνο ισχύει, σιγά το ρούχο της Άντζελας θα μας βρει το κακό. Λοιπόν, έλα, έλα. Το πρώτο δεν καταλαβαίνω. Θα μας τα αποδείξει μέσα στη βδομάδα με τα ρούχα της Άντζελας. Δεν θες να πεις και ένα τραγούδι. Όχι, τι να πω εγώ, τα απαγώ στο Just. Πες μας εδώ πέρα τι έχεις εδώ πέρα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ για την εφεύρεση σήμερα. Τι λες, καλέ, που έχω εγώ να σου δείξω πράγματα. Έχω εδώ να πουλήσω το μικροφωνάκι μου, να πάω να βγάλω λεφτά, να ετοιμαστώ, να πάω στο 2, να βάλω τα ωραία μου φορέματα που μου τα έχει δώσει η Άντζελα Δημητρίου. Θέλω το συμβόλαιο που υπέγραψε η Άννα Δημητρίου Ζυρδέλη. Τι λέγατε. Πάω να κάνω κανένα follow τώρα. Περίμενε, περίμενε. Έλα. Περίμενε να πάρουμε τη Σόνια τουλάχιστον. Έλα εδώ, μωρή τρελή. Έλα εδώ, έλα εδώ, Μορτίση Άνταμς, έλα. Λοιπόν, την παίρνω, άντε, φύγε, Άντζελα. Εντάξει, εδώ έχει αποτρασιπεί η κατάσταση. Έχει και τι λέει, φέρε μέσα από ένα σκυλάδικο. Έβαλε και έκο η κοπέλα, θα πάει, ναι, και στα πανηγύρια, γιατί για εκεί τη βλέπω στο τέλος-τέλος. Αλλά εκεί θέλει αξία. Κάτσε να πάρω την ξαδέρφη, έτσι πάω. Δικαιολογία πάλι. Τι να κάνω, Σόνια μου. Για το Δημητράκι. Για το Δημητράκι, για ποιον. Τι χάλασε τώρα. Για το Βαγγελάκι, ναι. Λοιπόν, έλα. Έλα, Σόνια μου, έλα, εδώ γίνονται άσχημα πράγματα. Καρναβαλίστηκα. Λοιπόν, πες μου, τι να του πω σήμερα, καλέ. Του Δημήτρη, καλέ, τη Δραυλικού. Έλα, αγάπη μου, ναι, λοιπόν, πες του ότι έχετε πρόβλημα στον καυστήρα και ότι έχετε τρελαθεί στο κρύο. Πρώτον, θα τρελαθεί και αυτός που εσείς βάζετε πετρέλαιο. Είμαστε λίγοι πια αυτοί που βάζουμε πετρέλαιο. Σωστό, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Σωστό, σωστό. Οπότε πιστεύω θα λυγίσει με αυτό. Ναι. Μπορώ και μπορώ. Καυστήρας πετρέλαιο. Ναι. Θα πει η κοπέλα εδώ, το φυσάει το παραδάκι και θα έρθει. Πολύ ωραίο, δεν πειράζει, ας έρθει και για το χρήμα. Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε, θα ξαναβάλω το μπουφάν και τα πράγματα που πήρα για την Αράχο. Εγώ θα καταλάβω ότι είναι κρύο. Τα γυαλιά μη βάλεις μόνο γιατί με τρομάζουν. Βάλει το μπουφάν, αν είναι, κάνω ότι κρυώνεις. Την ώρα που θα έρθει, κάνει εσύ ότι τρέμει. Τρέμω, ε. Τρέμεις, να τρέμεις, κάνω την όργα τρέμει. Την... σήμερα. Ποιο είναι τώρα, δεν είναι τίποτα. Τι είναι, Χριστέ μου, τον μπαμ του Φερεντίνου. Κάποιο θα πεταχθεί και θα μου πει είναι φάρσα σήμερα η υπόθεση. Χριστέ. Ε, κάπως, ε.
Τι, η Δευτέρα μπήκε τόσο δυναμικά. Μπήκε δυναμικά η Δευτέρα. Μπήκε δυναμικά. Πώς με βρίσκεις? Είσαι έτοιμη για τον καυστήρα. Και ο καυστήρα, τι το ήθελες και το έπεσε. Γιατί? Χάλασε ο καυστήρα μας που εμείς ξέρεις τι, βάζουμε πάρα πολύ πετρέλαιο το χειμώνα. Βάζεις πετρέλαιο. Αμέ. Ρέει το παραδάκι δηλαδή. Ρέει το παραδάκι. Εγώ να βάλω πετρέλαιο από πρόπερση. Τρεις είμαστε. 2 ευρώ έχει φτάσει το λίτρο. Έλα να μείνει. Και βάζεις πετρέλαιο και χάλασε ο καυστήρα. Βάζω, λέει, με έχουν φωτογραφία στο σκρίνιο αυτοί που έχουν τα πετρέλαια. Είσαι πελούσια. Δηλαδή. Είμαι βέβαια και είμαι πελούσια. Εσύ που δεν με προσέχεις. Εγώ πώς δεν σε προσέχω. Για γιουλά μου κρυώνεις. Να μείνεις εδώ μαζί μας που έχουμε πετρέλαιο. Να μείνεις εδώ να φτάσουμε στο τέρμα. Έχετε κάπου να μείνω κι εγώ να κοιμηθώ? Εδώ στον καναπέ δεν κοιμάμαι. Στον καναπέ θα με βάλετε, ρε παιδιά. Βλέπουμε στο ψυγείο όταν πηγαίνουμε. Ποιο καναπέ, καλέ. Το καλό το τέτοιο, το καλοριφέρ είναι στο δικό μου το δωμάτιο. Θα σου στρώσω εκεί. Θα σου στρώσω εκεί. Σε αυτήν την κοπέλα φορά τις μπότες, τις κρυώνουμε εδώ μέσα. Τι κρυώνουμε, αφού μου είπε ότι έχει μείνει μόνη που βάζει πετρέλαιο εδώ στη γειτονιά. Έχω να φτιάξω καυστήρα εδώ στη γειτονιά, δεν ξέρει πόσο καιρό, Κατερίνα. Γι' αυτό θα έρθει να φτιάξει το δικό μα, να θυμηθεί πώ είναι. Τι έπαθε το καυστήρα σου, δεν δουλεύει, δεν παίρνει μπροστά. Κάνει ένα χτούμπα, χτούμπα τσ. Θέλει τον μπέ καθάρισμα. Το ποιο, τον μπέκ. Ναι. Ωραία. Θέλει τον μπέκ καθάρισμα. Θα έρθω και εγώ μαζί σου κάτω στο υπόγειο να σου φωτίζω. Να, πρέπει. Εντάξει. Θα βάλουμε και την τζιμούχα. Θα βάλουμε και την τζιμούχα. Λοιπόν, έλα, καθίστε, χαλαρώστε. Έχω τι ωραία κουλουράκια εκεί πέρα. Α, τα κουλουράκια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην τηλεόραση. Σε παρακαλώ, βάλε λίγο. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Εγώ, τσάι. Ξέρετε, έχει γίνει χαμό. Έχει γίνει χαμό. Ωραία, τι καθόμαστε, καλέ. Πού, να, εδώ. 10 και 1. Και εδώ είμαστε να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Να πούμε ότι ο Αντρέας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας γιατί είναι λίγο αδιάθετος. Καλά, είναι όμως περαστικούλια. Τον φοβάσαι. Δεν τον φοβάμαι. Ένα ακόμα μέλος που έχει προσθεθεί εδώ στη δική μας ομάδα. Τι έχουμε κι άλλον? Έχουμε κι άλλον. Νάτος! Ποιος είναι αυτός? Ο Αντρέας Μικρούτσικος, ο αγαπημένος μας. Ο οποίος ήρθε, μας βρήκε εδώ, χαιρετηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, άρα με την ομάδα του ακόμα δεν είδες τίποτα. Έλα. Είπε ότι είναι τσουρικός και το απέδειξε, ορίστε. Μα αυτή είναι εδώ τη φωτογραφία. Και ήξερε και τον τίτλο της εκπομπής μας, θέλω να σας πω, έτσι. Έτσι. Ολόκληρο, έτσι. Σωστό. Ακόμα είναι πολύ ωραία συνάντηση. Ήρθε εδώ ο Ανδρέας και βγάλαμε όλοι μαζί φωτογραφία και είμαστε σαν να είμαστε οι έξι του ακόμα δεν είδες τίποτα. Τέλειο. Δεν το φοβάσαι. Κάνες ρε, τι ώρα είναι, μπορώ να το πω ελεύθερα, αν και μια κυρία δεν εκφράζεται έτσι. Τι έκανες ρε μ***κα, έτσι, τι έκανες ρε μ***κα. Χριστός και Παναγία, τι λόγια είναι αυτά. Δεν θα ακούσει ποτέ μου ξανά. Χριστός και Παναγία, και δεν είμαι και καμιά Αγία. Χριστός και Παναγία, δεν είμαι και Αγία. Γεια σου ρε Τζίνα Σπιλιοτοπούλου με τις κομματάρες, έχει παγώσει εδώ πέρα το σύμπαν. Μόνο οι γερόντισες το ξέρουμε αυτό το τραγούδι. Μας κατάλαβαν. Να ρωτήσω κάτι. Το κατακόκκινο της Νικολούλη δεν σημαίνει πάντα ότι κάτι γνωρίζει για τις υποθέσεις. Ναι, άρα ξέρει ποιος είναι. Πάντως έδωσε ρέστα, σου λέει η Νικολούλη. Έδωσε ρέστα και κοίταξε και την ώρα πριν τα δώσει. Και εδώ βεβαίως, γιατί σου λέει μια κυρία δεν εκφράζεται. Τι ώρα ήτανε? 12. Αν και να σου πω και κάτι, γιατί Αγγελική μου, γιατί δεν είναι, είναι μια λέξη πια που είναι συνηθισμένη. Γιατί άμα, για πες τον και άμα το είπε άλλος, απλά το αναμεταδίδεις. Απλά το, μόνο Αγγελική Νικολούλη, ρε, φωστούνελιώτες! Φωστούνελιώτες. Υπάρχουν ιδέες που θέλετε να τις πάρετε ένας από τον άλλο. Ναι, το λίγες, αλλά μεγάλες ευκαιρίες εκεί μέσα. Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι υπέρ των ιδεών με μπάρες και κρέμες κτλ. Μπορείς να με πάρεις λοιπόν βοηθό δίπλα σου και θα σου λέω, σαν γυναίκα που ξέρω, εννοείται, που βάφεται, που ξέρω, τι είναι καλό, τι... Ό,τι ώρα θέλετε. Μία κρέμα που να... Κάνει αυτό, μόλις τη βρούμε, επενδύσαμε. Υπάρχει, αυτό υπάρχει. Δεν έχουν βρει και άλλες εταιρείες γι' αυτό. Υπάρχει αυτό. Α, υπάρχει. Υπάρχει. Μανταλάκια. Το φοράω ήδη. Το. Όχι, εδώ το πρωί ξύπνησα για κάτι σακούλες τεράστιες. Ναι. Και ντρεπόμουν να έρθω εδώ. Θα μου τη γράψεις πριν φύγεις. Ναι. Είχα πάει στο Ντουμπάι λοιπόν και μου δώσανε μια αληφή, η οποία είναι πανάκριβη, 705 ευρώ, τη βάζει εδώ. Ναι. Και ξαφνικά η σακούλα γίνεται παπ. Α. Καλά, εγώ το νιώθεις. Μέσα σε 5 λεπτά. Και το άφησε αυτό να φύγει μέσα από τα χέρια σου. Δεν το... Καλά. Είναι μεγάλη ιστορία τώρα, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα. Την έχω βρει την κρέμα από 50 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ. Το 50 θυμίσου πριν, είναι να πάω να πάρω μερικές. Πάμε διακοπές Ντουμπάι. Κι ο DJ να τα σπάει. Έλα χορέψε μαζί μου. Δώσε πάνω στο κορμί μου. Πάμε διακοπές Ντουμπάι. Κουνήσε το όσο πάει. Go best Dubai.
Dubai. Εγώ σου έχω πιο φθηνή κρέμα για αυτές τις σακούλες. Σοβαρά μιλάς τώρα? Με 7 και 80 κάνεις τρομερή δουλειά. 7 και 80, τι κρέμα είναι αυτή, στουπέτσι? Όχι στουπέτσι, εκεί είναι από τις καλύτερες κρέμες. Απλά δεν θέλω να τις πω να κάνω διαφήμιση. Εννοείται ότι με 750 ευρώ κρέμα θα φύγει η σακούλα. Βέβαια με το που βλέπεις την τιμή τεντώνει όλο αυτό. Δεν σου έρχεται η αποπληξία με το βλέπεις 750. Πάνε μόνο τους ρεθμίσεις. 750 και θα μείνω έτσι, γίνει mini lifting. Των ματιών είναι? Των ματιών, των φρυδιών, των μυτιών, όλο είναι. 750 ευρώ πρέπει να σου λέει και πόσο όμορφη είσαι. Η ίδια η κρέμα πρέπει να μιλάει. Και δεν πάνε να πάρουν δυο σολομούς από ένα μαγαζί να ξεπερνάνε. Συγγνώμη, και λέει ότι την ίδια κρέμα την έχει βρει από 50 ευρώ μέχρι 2.000. Είναι που σε βρούνε στον πόνο. Πού σε βρουν στον πόνο, ρε φίλε. Πάντως, αν μπορούμε να βρούμε τον κύριο να ρωτήσουμε ποια είναι αυτή η κρέμα. Και όπως είπε και η Μπέτη Μαγκύρα, που ήταν τα 50 ευρώ, θυμίσου. Γιατί τα 750 θα μας ισιώσει, μούρη, κύριε Λοχάη. Λοχάη, το λένε τον κύριο. Ναι. Λέων. Γιουχάη. Γιουχάη. Έρα εκεί, Γιουχάη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άνοιξε ο λαιμός, δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, μια χαρά σήμερα, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Σήμερα, Χρήστα Ζορκάδη, αρχισυντάκτριά μου, θα τα... που έχει δημιουργήσει σαν άνθρωπος και σαν οντότητα, φυσικά και μετράει, αλλά και ο τρόπος που τα λέει. Πάντα ωραίος τρόπος δείχνει πολιτισμό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Δεν ξέρω τι θέλει να πει σήμερα. Στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» πρωταγωνιστή η Μέριλ. Μονράι. Στριπ. Γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Έχεις τέρμα και πατσούλα σαν μικρό μωρό. Έχεις φίλε, έχεις φίλε σαν Μέριλ Μονρό. Και βλέμμα απλό καιρό. Γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Έχεις τέρμα και πατσούλα σαν μικρό μωρό. Έχεις φίλε, έχεις φίλε σαν Μέριλ Μονρό. Βρε ανθρωπέ μου, χρυσέ μου! Με τι είμαι, κουίτζα, θα τη σηκώναν τη Μέριλιν που την αγαπώ μου. Μέριλιν Μονρό, είδατε πώς μπερδεύεσαι σε αυτά τα παιχνίδια έτσι από την ταχύτητα, ρε παιδί. Εμείς δεν ακούσα, εγώ δεν άκουσα τι είπε η κοπέλα. Γι' αυτό γελάει, μου λέει τι είπε, γλωσσικά μην άκουσα. Λέω, ρώτησε ποιος παίζει στο διάβολος φορούσε Πράντα. Και λέει, έπαιζε η Μέριλιν. Τι θα απαντούσατε εσείς? Street. Τι street και εσύ, το street το ναυάγιο. Μέριλιν Στριπ, παιδάκι μου, μην την ξεβαφτίσετε τη γυναίκα. Και ο άλλος είπε τη Μονρό, που η Μονρό. Δεν μπορούσε να παίξει τότε. Να τον ενημερώσουμε ότι η Μέριλιν Μονρό δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο καημένος, ο Αματέους και τι τραβάει εδώ μέσα μαζί μας. Απολώνας μου. Απόλλωνας. Απόλλωνας. Ακούω. Πρώτον και κύριον, χαίρομαι Γιώργο. Τι κάνεις, Σοφία μου? Καλά. Ήμουν καλά. Καλώς τον Διονύσης. Καλώς τον Μιμής. Ρε Τάσο, αυτά τα παπούτσια, τι είναι? Μορτάσο. Χρήστο μου. Γεια. Με δυο τις αλλαγές θα είσαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Θα είσαι Χριστάρας. Ναι. Γιατί πισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα. Να μην μιλάω με μια γνωστή στην κόρτα. Το όνομά μου πρώτα-πρώτα. Γιατί κυρίες και κύριοι μου εδώ γνωριζόμαστε. Είδατε τώρα μπήκε η Βασιλική μου, σπασε πιάτα. Δίπλα κάθεται ο Κώστας, η Μαρία μας δηλαδή. Και όλοι θα ξεβαφτιστούμε εδώ μέσα. Είμαστε όλοι όλων κυρίες και κύριοι. Όλοι όλων, όχι, δεν φταίει η Σοφία. Ποιος φταίει? Δεν είδες ότι το ντύσιμο ήταν αντρικό, ανδρόγυνο?
Παιδιά, και επειδή ήταν ανδρόγυνο το ντύσουμε, εμένα πέρα. Και εγώ ανδρόγυνο έχω κάνει τώρα. Τι πρέπει να με πείτε, ο Πίπης, ο Παχυδομήτας. Καλύτερα να μην μιλήσω. Εμένα πείτε με Μερκούριο. Τι να με πεις, Ντιάνα Τζόουνς σήμερα, τι με λες. Με μπερδεμένη κατάσταση. Α, ναι, σωστά. Ο Μερκούριος γιορτάζει τις Αγίες Εκατερίνης. Έχεις δίκιο, Θεέ. Μεγάλη χάρη του. Είναι το ανδρόγυνο look, έτσι. Ναι. Και τους έχει ξεβαφτίσει όλους. Ναι. Αυτό είναι. Σοφία Χατζηπαντελή. Γιατί μετά θα τα πετύχαινε, δηλαδή και με τουαλέτες θα τα πετύχαινε τα ονόματα είχα της Παντελή, θέλετε να μου πείτε. Εμένα πώς θα με έλεγε άμα πήγαινα, για φαντάσου. Εσένα, Ζίγδη, το θυμάσαι το Ζίγδη. Ο Ρούλη. Πώς έχει αλλάξει ο Φερεντίνος, ο Χρήστος Φερεντίνος μετά από 20 χρόνια στο όνομα. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το παλιό μου αυτό τότε, δεν με αναγνωρίζω. Λέω, κλείστο, δεν μπορώ να είμαι εδώ. Νομίζω τώρα είμαι πιο ήρεμος, πιο όρημος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Όταν έγινε γνωστή η μεταγραφή σας στο Sky, ναι, πήγανε πολλά δημοσιεύματα ότι θα κάνετε μια εκπομπή που μοιάζει με το Στην Υγειά μας. Αυτό σας ενόχλησε καθόλου? Του Σπύρου εκπομπή είναι το τεμ. Ο Σπύρος είναι γκουρού του είδους. Ίσα-ίσα, τιμή μου είναι. Μάλιστα, αφού έκανα και πλάκα, το έχω πει και στο Σπύρο, λέω θα την ονομάσω την εκπομπή σαν του Σπύρου. Τρεις λέξεις. Στην αγάπη είμαστε παιδιά. Με βάρκα την καρδιά. Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Εγώ πώς το πήγα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, βγαίνει η εκπομπή του Φερεντίνου. Βγαίνω και εγώ, λέω: έχω πάει με την βερμούδα, με το ωραίο, το ανοιχτό, το καλτσόν. Θα παραμιλήσει ο κόσμος. Τι πάει τηλέφωνο, η μάνα μου. Α. Η μάνα μου. Έλα, παιδί μου, ναι, τώρα σε βλέπω εδώ πέρα. Mm. Αυτά τα παπούτσια πού τα έχεις κρυμμένα και τα. Σου λέω: γιατί ρε, παιδί μου, δεν είναι ωραία. Δεν ήμουν ωραία στο Χρήστο το βράδυ. Πολύ όμορφη. Που κάνει την εκπομπή σαν του Σπύρου. Μην ανησυχείς, Χριστό μου, και εμείς μας λέγανε ότι θα κάνουμε σαν του Νίκου. Τελικά δεν κάναμε σαν του Νίκου, κάναμε τα δικά μας. Όμως. Κάναμε τα δικά μας! Ναι! Ακούστε με λιγάκι. Θα παρακαλέσω τον Χρήστο Φερεντίνο, ναι, να πάμε σε ένα γλεντοκόπι. Ναι. Όλοι μαζί εδώ πέρα, θέλετε? Ναι, ναι. Την εκπομπή του ή έξω? Γιατί, όχι, θέλουμε να πάμε στην εκπομπή σαν του Σπύρου. Εμείς ή σαν του Νίκου. Σαν του Σπύρου, σαν του Νίκου. Και πατάω και το vintage, γιατί ήρθε εδώ πέρα. Να τι. Είναι παλιό, λέει, νούλα δε. Αγιαβάλε. Α, καλησπέρα στα μουτσίνη. Είναι κρύο, πολύ ωραίο και γλυστερό. Ξάπλωσε λίγο, Ιωάννα μου, γιατί αυτό είναι 16% που σου έχουμε βάλει. Αυτό είναι το αχατίνα, το αφροαφρικανικό. Αυτό είναι γύρω στα 13 εκατοστά. Α, τα αφρικάνικα είναι τα μεγαλύτερα. Βάλε 2 κιλά μουτσίνη εδώ, που ξέρω μπορείτε. Είναι για σένα. Ο Λεόν είναι πιο παιχνιδιάρης. Πιο ερωτικός τύπος. Έτσι, ερωτικός. Καλησπέρα, Dragons. Είμαι ο Μάριος. Και εγώ είμαι η Ροδούλα. Και είμαστε οι founders της εταιρείας The Couple Game. Έχουμε κυκλοφορήσει τα τρία πρώτα μας παιχνίδια.
το The Couple Game, το οποίο είναι ένα σεξουαλικό παιχνίδι για ζευγάρια. Θα παίξουμε και μετά. Αλλά. Ναι. Να σου πω το πρώτο που τράβηξα. Για πες. Χρησιμοποίησε ένα αντικείμενο από την κουζίνα και ικανοποίησέ με αυτό. Ο κατσαρόλα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σφέρω στο κεφάλι. Έχεις ανάψει. Κόλλησέ με στον τοίχο και έλα να το κάνουμε στα όρθια, λέει εδώ πέρα. Θα με λιώσει, 300 κιλά. 90 ακριβώς. Άκου. Ναι. Ντύσου σαν σεξι μαθήτρια και δείξε μου πόσο άνταχτη είσαι. Τώρα έρχομαι, περίπου. So sexy it hurts, and I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Συγγνώμη, ο κύριος Γιουχάη πήγε να ντυθεί μαθήτρια να πάει να εξυπηρετήσει τον κύριο Βαθιά. Τι έχει γίνει, λέει, βρες ένα αντικείμενο από την κουζίνα και έλα να με ικανοποιήσεις. Ναι. Τι μπορεί να κάνω, εγώ τώρα μια κουτάλα είχα. Τώρα, ρε Κατερίνα, θες μαθήματα... Να σε ξύσω, για ξύστρα. Να με ξύσεις. Τι άλλο μπορώ να κάνω με την κουτάλα. Μπορώ να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον μπάσκετ και στα άλλα που κερδίζει δεν παίρνει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι κυκλοφορεί στην αγορά, να το φέρω να το παίξουμε όλοι εδώ. Κυκλοφορεί. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια παιχνίδια. Κυκλοφορεί. Δεν μου λέτε, οι Dragons και οι Dragones το επιλέξανε, το επενδύσανε. Επενδύσανε, ναι. Επενδύσανε, ναι. Βέβαια, γιατί είναι σαν ερωτικό. Εσύ με την κουτάλα πού θα πας να επενδύσεις. Το άλλο εργαλείο πάρε. Το παιχνίδι λέει μέσα βρες κάτι από την κουζίνα και έλα να με ικανοποιήσει. Εγώ αυτό είχα. Δηλαδή στην κουζίνα βρήκες και πήγες και πήρες αυτό. Τι ήθελες να φέρω την τοστιέρα, να σε καταστρέψω. Δεν τρέπεσαι. Να γίνεις ριγέ. Τι ήθελες τέλος πάντων, oh, Δημήτρη. Να γίνω κοτλέ. Κοτλέ θα σε κάνω εγώ με την κουτάλα. Δεχτήκαμε φοβερή επίθεση μες την εβδομάδα που πέρασε. Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άντε καλέ, αυτό είναι φίλος μας. Ότι εμείς φταίμε για το γεγονός ότι η Ελένη Βουλγαράκη ήταν μαγκούφα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έκανε καμία σχέση, γιατί όταν πήγε πια στο πρωινό, έφτιαξε η προσωπική της ζωή. Μήπως όταν πήγε στο πρωινό, έριξε τα στάνταρ της. Η Ελένη είπε όχι, είπε όχι. Η Ελένη εντάξει δεν έχει πει τίποτα την προσωπική της ζωή και τα λένε όλα στο πάνελ υπόλοιποι. Παιδιά, εμένα άλλο αποσχολεί. Δεν πιστεύω να έχει δίκιο ο Γιώργος Λιάγκας και όσοι έρχονται Σαββατοκύριακο. Εσύ προκαλείς τώρα. Όντως και τώρα πραγματικά βάλει εδώ. Εγώ που σε στήριζω. Εδώ το έχω τώρα, εδώ το έχω. Πάντως μου αρέσει που ο Γιώργος Λιάγκας βγάζει τα προσωπικά των άλλων. Κατάλαβα ότι η Βίλη Βάλια που πιάσε τη συχνότητα του Δελφινιού όπως πιάνει ο Πουλόπουλος όταν τσαντίζεται στην κατεύθυνση. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω να έγινε και ο Γιώργος Λιάγκας. Κάτι σου λέει. Εγώ ήμουν τυχερή το Σαββατοκύριακο. Δεν πιστεύω να έγινε καμιά καταστροφή και χάσω αυτό που έχω βρει. Τι έχει βρει. Τίποτα. Τα φιλιά μου να πω στον Νίκο τον παπά. Α, μπορεί να τον δω κιόλας το βράδυ. Όπω δεν ανέφερα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Θα έρθουμε κι εμείς. Θα έρθουμε κι εμείς. Γιατί? Να δούμε το. Έτσι θέλω. Για να δεις τον Νίκο τον παπά. Μας αρέσει ο μαμάς. Τι θέλεις, να βγει η Βάλια το άλλο Σαββατοκύριακο και απλά να κάνει αχές. Ναι, ο καλύτερος παίχτης του Survivor είναι. Άλλο ναι. Για ποιο μιλάμε, τον μπασκετμπολίστα. Εσύ λες για τον Αλέξη τον παπά, μην με παίρνεις τα όρια. Είναι πατέρα σου, Κατερίνα. Να το βάλεις για λίγο στο ψυγείο, γιατί πρέπει να παγώσει λίγο. Και κοίταξε εδώ να δεις, γίνεται μια πολύ ωραία πάστα, όπως έκανα εκεί. Κάτσε να τα ανακατέψω. Frosting. Frosting, ναι. Σαν τον ghosting, όταν κάποιος εξαφανιστεί. Εγώ έχω φάει ghosting, ου. Λοιπόν, καλά, οπότε αυτό πλέον. Εδώ πέρα... Πήγε, που πάει, γιατί δεν είναι εδώ, να μου πει πως μ' αγαπάει. Που φύγε, που πάει, δικά μου σ' αγαπώ, σε ποιους δρόμους θα σκορπάει. Κατερίνα μου, μετά την απώλεια που είπε και η ίδια, έχασα τα χου, έπαχα τσατωθού, έπαθε κάτι και η ακοή, διότι είπε frosting μωρή κακούργα, αλλά επειδή έχεις να φας frosting μία δεκαετία, γι' αυτό εγώ θα το έπιασα. Το frosting με τον γλάσο. Και άκουσε η Κατερίνα ghosting και λέει έχω φάει εγώ ghosting και να σου πω για κάτι, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω, Κατερίνα μου. Ούτε εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η ίδια εξαφανίζεται. Τι έχει τραβήξει αυτή η κοπέλα. Καλέ, δεν εγώ ισχύει, νομίζω. Δεν εγώ ισχύει. Εμένα στην εκπομπή όταν πήγα μου είπε γατάκια. Μπορεί και να σας κοροϊδεύω ένα χρόνο τώρα και να είμαι σε σκέση. Όντως. Σε σκέση. Εγώ στην Αράχοβα μόνη της την είδα. Σταμάτα κι εσύ. Ξέρετε. Δεν το ξέρεις, μπορεί να μην τον έβγαλε έξω. Να ήταν τι είναι σκυλί και το λες έτσι να μην τον έβγαλε έξω. Μπορεί να μην ήθελε να βγει. Ποιον έβγαλε.
Τίποτα. Τον Αλέξη τον παπά λέμε που είναι στο Survivor. Τον έκανε βόλτα ναι, καπελίνα. Είπες γη υποψήφιος. Έξω τον έβγαλε. Ναι. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Την εκπομπάρα δηλαδή την έβλεπα και έλεγα τι κρίμα να μην είμαι σπίτι να την παρακολουθώ από το να την παρουσιάζω. Γιατί έχουμε τόσο θέματα. Εκτός από Αριάννα Γκράντε είσαι και... Για, έλα. Εδώ, εσύ τώρα. Έλα. Μαρία, έλα. Μαρία. Έλα. Είναι και η μέρα. Άνοιξε σαμπάνιες, Μαρία. Άνοιξε σαμπάνιες, τρομάρα του. Γιατί εμείς εδώ σπάνε πράγματα. Αγαπάμε τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι. Έχουμε γνωρίσει τα τραγούδια του. Ναι. Έχουμε παρευρεθεί σε αφιερώματα για τον Βασίλη Τσιτσάνη και θεωρούμε ότι το ελληνικό ρεμπέτικο είναι το blues της Ελλάδας. Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Μπαμπακάρης. Τα λέμε και στην τηλεόραση αυτά τα ονόματα. Μπράβο μας! Καλέ Κατερίνα μου! Τι! Ένα αφιέρωμα στο Τσιτσάνη δεν πρέπει να κάνουμε! Να το κάνεις γιατί! Γιατί, αν μας φέρει η Ανούλα το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Όταν θα πας για σκι, θα βάλουμε το συνεφιασμένη Κυριακή. Α, Κυριακή θα πάω, μια χαρά! Συνεφιασμένη Κυριακή. Πέντε Έλληνες στον Άρη. Ανταμώσαν ένα βράδυ. Αχ και το γλέντι αρχινάνε κι όλα γύρω τους τα σπάνε. Με θερματικά. Το βάζει στο μείον 5 ο Φερεντίνος γιατί ζεσταίνεται. Είμαστε εκεί μέσα. Είναι σαν και εμένα κι αυτός. Το βλέπετε πως κινούμαστε όλοι σαν το Φρόστι. Κοντέψαμε να μείνουμε από το πέρα. Κάποια στιγμή πάω και το πιάνο του λέω έχουμε μπλαβήσει. Η εκπομπή θα είναι σαν να φτιάχνουμε στα στρουβάκια. Ήμασταν μπλε όλοι από το κρύο. Να πω ότι εντάξει, περάσαμε τέλεια. Θεά Ελένη Βιτάλη, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ο οποίος μου έλεγε λίγο πριν το ζεμπέκι. Εμένα, πότε θα με καλέσουνε? Στο Χρήστο Φερεντίνο. Να σου κάνουν το αφιέρωμα ή να παρευρεθείς. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Πες μου για τον Γιαννακόπουλο. Ο οποίος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος τον έκανε μιμ και τον Greek Arrow γιατί λέει. Ναι. Για ένα χαλαρό ποτό θα βγω. Μετά από 5 λεπτά. Πέντε Ελλήνες. Ναι, τα φιλιά μας στον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο και σε όλους. Αν πάτε Φερεντίνο καλεσμένοι, ντυθείτε καλά. Αστείευεται εκεί το κρύο. Πώς έγινε συμφιλίωση με τον Τριαντάφυλλο? Πώς αποφάσισες να σηκώσεις το τηλέφωνο να τον καλέσεις για συνέντευξη? Κοίτα, δεν κατάλαβα κακία σε κανέναν. Πόσο μάλλον στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι έτσι λίγο, ξέρεις, εκδηλωτικός, μιλάει πολύ, λέει πράγματα τα οποία δεν τα εννοεί. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω να κάνω με ένα μικρό παιδί και τον αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, με πήρε τηλέφωνο, δεν το σήκωσα ποτέ και είπα. Για τηλεοπτικούς λόγους κιόλας, για να έχω κι εγώ ένα θέμα για να παίξω στην εκπομπή, ας τον πάρω τηλέφωνο να κάνω την συνέντευξη για να είμαστε όλοι οκ. Okay. Πριν να ανοίξουν οι κάμερες, συζητήσατε ότι ρε εσύ είχες πει αυτό και εσύ αυτό ή τίποτα, ναι, το πήγατε? Λέει, όχι, μου λέει, μας μπει δημοσιογράφοι, μου λέει άστα να πάνε. Εμείς. Με ρωτάγανε. Εμείς
Με ρωτάγανε κάθε μέρα, μου λέει, πώς σου φάνηκαν αυτές οι δηλώσεις. Και νευρίασα, μου λέει, εγώ και είπα όλα αυτά τα πράγματα που είπα για σένα. Αλλιώς θα σε είχα βγάλει. Γελάσεις. Ναι, να τα επαναλάβουμε. Το τηλεφώνημα να σιγουρέψουμε ότι θα έρθει. Μη μου κάνει καμία κασκαρίκα. Όχι, είμαστε πιστοί φίλοι. Τι, είμαστε πιστοί φίλοι πια με τον Τριαντάφυλλο. Εσύ, Κωνσταντίνε, γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ποτέ. Καλά να σου κάνει μετά ο Τριαντάφυλλος. Ποτέ. Όχι, και το χειρότερο το είδε και δεν το σήκωσε. Το είδες και δεν το σήκωσες. Αλλιώς θα σε είχε βγάλει νικητή. Καλά να πάτε. Μόνο στο Βίπστερ το σηκώνει, βεβαίως. Η Μαριλίνα έρθε στην Καλύβα και είχε μια φαϊνή ιδέα να παίξουμε ένα παιχνίδι και καλά ερωτήσεων και ουσιαστικά δείχνεις ποιον πιστεύεις ότι το κάνει αυτό που έχει υποθεί από τον παρουσιαστή. Ποιος έχει το καλύτερο σήμα στο κινητό. Δείγουμε. Ανοίξτε τα. Κάντε, με άδειξα. Ποιου θα μπει πρώτος ο γκόμενος. Ανοίξτε. Ποιος αερίζεται στην καλύβα. Τέσσερις είναι. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή. Άρα δεν τρέπεστε λίγο πάνω. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Ντροπή από την Πώς και δεν φωνάζει αυτή. Α, γι' αυτό κυρίες και κύριοι μου, εδώ. Όταν κλείνει η φωνή, πάει να πει ότι έχει τεζάρι. Μιχάλη τεζάρι. Έλα, ξύπνα, γιαγιά. Ξύπνα. Ξύπνα, καλέ. Ξύπνα, ζωντάνε ψυγούνα. Ξύπνα. Το χειμώνα δεν το θέλω, θέλω ψάθινο καπέλο, θέλω θάλασσα, γαλάζια και αμμούδια. Αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι. Βαχ. Τι όμορφα που είναι. Καλησπέρα, πατριώτες. Θα μπορούσα να ζω σε μια σκηνή, σε μια παραλία για πάντα. Κι εγώ σκέφτομαι να πάω να κρυφτώ στον κάβο του Καβομαλιά. Μονή. Ναι. Ερημίτησα. Ναι. Ναι. Εγώ έχω αρχίσει όμως και βαριέμαι, έτσι. Για χρυσή άμμο, λέω. Καλά πάω. Άιντε πάλι. Θα φροντίσω να σε ρίξω στη ρουτίνα. Θα σε κρατάω συνέχεια απασχολημένα. Όπα, οι προστιχές τους. Θα σκουπίζεις, θα ξεσκονίζεις. Πού στη σκηνή. Πού στη σκηνή. Δίκιο έχεις. Καλέ με ακούτε. Δεν θα έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Και όλη μέρα θα κάνουμε έρωτα. Σας έχουν βαρεθεί η ψυχή μου, ε. Σας έχουν ξεράσει τα σκότια μου. Σαν ερωτευμένη ναυαγή. Όχι, πιγκουίνι. Ονειρός είναι. Θα είσαι μόνο δικιά. Λυγώθηκα. Και είσαι μόνο δικός μου. Ξερνάω καλά πόδια, νούμερο 44. Ξέρεις κάτι. Ναι, για ρίχτω, γιατί έχω ώρα να γελάσω. Τι. Μόλις αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα μαζί. Φαίνεται ότι κοιμάστε ολόρθιοι. Αλήθεια. Τι θα ακούσετε τώρα. Το λέει και η Μαρίνα Σάντι. Κυρίες μου και κύριοι, είναι τρία τα δώρα και τεράστια. Δεν θέλω κανείς να μην έχει προλάβει να δηλώσει συμμετοχή. Η Βιοκαρπέτη, η αγαπημένη μας ελληνική εταιρεία, 6.000 ευρώ μετρητά, θα τα στείλει στο σπίτι σας για σας, για σας, θα μπουν στο λογαριασμό σας. 6.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτη, λοιπόν, θα τα βρείτε στην αγαπημένη μας εταιρεία χαλιών, τη Βιοκαρπέτη, με όλα τα χαλιά έως μείον 50%. 45 καταστήματα Βιοκαρπέτη ή θα μπείτε online στο biocarpet.gr. Να σας πω επίσης ότι η Γκοτσόπουλος Home, η πολύ αγαπημένη μας εταιρεία με τα έπιπλα, σας κάνει δώρο ένα Samsung Galaxy Tab S9 128 GB, το γκρι, το γκρέι. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε να δείτε τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, της ελληνικής κατασκευής έπιπλα που δημιουργούνται στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε. Καταπληκτικά έπιπλα και φοβερό το δώρο που μας δίνει αυτό που κρατάει ο Δημήτρης. 30-40% στο gotsopoulos.gr έχετε έκπτωση. Και φυσικά με το ίδιο μήνυμα ή την ίδια κλίση μπαίνετε στην κλήρωση για το Peugeot 208 Like, το πιο ασφαλές αυτοκίνητο και με τη χαμηλότερη κατανάλωση αξίας 19.000 ευρώ. Δεν μπορώ να προσθέσω πόσο κοστίζουν τα δώρα, μπορώ να σας πω ότι με ένα μήνυμα ή με μία κλίση μπορείτε να κερδίσετε. Ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Yeah. Δεν είπαμε ότι θα μας πας στην Αράχοβα, παιδί μου! Να σε πάω στην Αράχοβα, αλλά εσύ που ξέρεις snowboard. Ξέρω τι είμαι! Πού ξέρεις! Είμαι γυναίκα Μαραντόνα, τι σε νοιάζει! Τι γυναίκα Μαραντόνα, εσύ, κάτσε καλά στα αυγά σου. Θα πάω στο φας και να φας. Λοιπόν, αυτά θα τα βάλω με τα αθλητικά μου. Το βράδυ που θα με πάτε για ποτά και θα βάλουμε κάτι άλλο. Τώρα που έχει το δικαστήριο της μόδας θα ενημερωθούμε. Βλέπε τώρα, βλέπε, παιδί μου! Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα από το δικαστήριο της μόδας. Άλλες τόσες δίκες για τη μόδα,
Γεια σας κύριε δικαστέ. Συνήγορε, τολμηρή θα έλεγα η επιλογή αυτής της εβδομάδος. Μορτίσια Άνταμς. Σας παρακαλώ, Άντζελα Δημητρίου είμαι. Άντζελ, εντάξει. Κανονισμένα από την προηγούμενη εβδομάδα άλλωστε. Δεν πειράζει και με τη Μορτίσια θα είχατε πάρει Όσκαρ. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε αν θα ήταν πιο νορμάλ οι στιλιστικές επιλογές των πελατών μας. Γιατί θα ιδρώσουμε, πιστεύω. Πάμε, κυρίες και κύριοι μου. Εντάξει. Η Σοφία το σοφάκι. Όπως έχω πει και έχω ξαναστηρίξει. Να που και η Σοφία κάνει ανακύκλωση μόδας, διότι αυτό το παπούτσι που είναι με τα 85 λουριά, που για να το βάλεις γίνει σε σάρο λόγο κοτόπουλο. Εφορέθη από εσάς την ιδέα, νομίζω. Εφορέθη στο πιο κοντό του. Βέβαια. Γιατί εμένα δεν πήγαινε μέχρι πάνω, αλλά. Είναι ένα παπούτσι ωραίο. Είναι ένα παπούτσι που δίνει όλη αυτή την gothic εμφάνιση που έχει κάνει η αγαπημένη μας Σοφία Χατζηματαλή. Τολμηρή, θα έλεγα, η επιλογή του να βάψει κόκκινα τα φρύδια. Ναι. Τολμηρή. Τολμηρή, θα έλεγα, γενικά. Αλλά ποιος ασχολείται άλλωστε με τη μαυρίλα και τον gothic. Ποια μαυρίλα, κυρία μου. Σας παρακαλώ, θέλουμε λίγο χρώμα, λίγο λάμψη. Τι είχε ντυθεί, Χαριλάου Τρικούπη, τι ντυθήκατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε δικαστά μου, είναι δυνατόν τώρα να με προσβάλλει. Εσείς που έχετε. Τι είναι προσβολή να έχει ντυθεί, Χαριλάου Τρικούπη, σας παρακαλώ, κύριε. Είμαστε γραμμένοι. Έχετε ντυθεί μια σουλιώτησα, έχετε κρεμάσει όλα τα φλουριά μπροστά. Βεβαίως είμαστε σουλιώτησες, με αυτά σκοντάψαμε και πέσαμε. Λοιπόν, ήταν ψηλά. Γι' αυτό είπατε να κοντίνετε τη φούστα για να μην. Πώς το λένε, να μην. Καταλάβαμε, λέει. Καταλάβατε. Η Κατερίνα Καραβάτου έχει κάνει την πιο sick, την πιο elegant, την πιο. Στυλατή εμφάνιση. Είχα. Με το πράσινό της, με το άνοιγμα της, με την γοβάρα της και με. Μα τι λέτε τώρα, το ρώτησε το σκλερό. Α, μπράβο, δεν ξέρετε πού να το παρκάρετε. Τι λέτε τώρα, και είμαστε τώρα στη ρεσεψιόν της Χαριλάου Τρικούπη που θα χαιρόμουν να βλέπω βέβαια τόσο ωραία στυλιστικά τη ρεσεψιόν μας εκεί, που δεν είναι πια και στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι και εκεί κοντά. Εμείς τώρα δίπλα ερχόμαστε με αυτό το δερμάτινο που κλωσάρει. Έχουμε βάλει το σακάκι που είναι τελευταία λέξη της μόδας και βάλαμε και τον κοθόρνο, ο οποίος είναι ο γκώθικ κοθόρνος που φοράμε στα Dark Sun που πηγαίνουμε στα clubs. Δεν φωνάζουμε. Μιλάμε η κοπέλα. Δεν φωνάζουμε. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα. Δεν φωνάζουμε. Λοιπόν, δεν φωνάζουμε, αλλά μα αυτή τη στιγμή διαρριγνύουμε τα ημάτια μας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Σοφία Χατζηπαντελή. Πού πάτε έχει. Το κόκκινο το φρύδι, το πορτοκαλί βασικά. Τι λέτε, κυρία μου, δικό μας είναι το φρύδι, το έχουμε μπόλικο, θα το βάψουμε αν χρειαστεί και ουράνιο τόξο. Και επίσης το μαλλί μας το Marilyn Monroe. Αυτή είναι η Marilyn Monroe και όχι αυτή στο The Chase. Κοιτάξτε, είμαστε τέλειες από σε κορφή ποιο, μέχρι όνυχος. Σε ποιο ουράνιο και τόξο είναι αυτό. Νάτι. Το για όνειρο, σε ποιο ουράνιο και τόξο. Σε ποιο ουράνιο και τόξο, στο δικό σας, το καταπράσινο. Γιατί το ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Ουδής άσφαλτος. Ωραία, ουδής άσφαλτος. Συναγόρισα μου, αγαπητή μου. Συναγόρισα. Φίλτατή μου. Ωραία, φίλτατή, να δούμε τι είπαν οι ένορκοι. Εγώ πιστεύω ότι 20%. Γιατί ακόμα δεν έχετε μάθει τι θα πει επανάσταση στη μόδα. Και δεν θα προλάβουμε γιατί θα φύγετε. Κατερίνα Καραβάτου, δαγκωτό, 80%. Δαγκωνό. Γιατί δαγκώνω. Δαγκωνώ γιατί δαγκώνει. Μορτίσια την έχουμε κινηστικιά. Πάμε στον επόμενο. Μαρία Μπεκατόρου με Μάρα Ζαχαρέα. Πιστεύω ότι η φίλη μου, η καρδιακή μου φίλη Μαρία Μπεκατόρου, γιατί θέλετε να πάτε προς τα εκεί, επειδή. Και σας δω τώρα με το Μελιτζανί τη Ζαχαρέα πώς θα κινηθείτε. Μια χαρά θα κινηθούμε. Έτοιμοι για μπάντα είμαστε εμείς. Αυτή τη φορά θα πάμε στη Σύρο. Μπάντα ήσασταν στην Κέρκυρα. Τώρα πάτε στη Σύρο, πώς θα γίνει, θα πάρετε όλες τις μπάντες Βάρνα. Εμείς αυτή τη στιγμή και πάντα στιλιστικά στο The Chase κάνουμε τη διαφορά. Παρότι έχουμε κοράκια, γεράκια, γυναίκες με τα μαύρα βουνά, τον άλλο τον κύριο που φοράει το ωραίο το παπηγιό, και πάλι το κάνουμε βουνό. Τη διαφορά. Το βουνό, το ξεπεράσαμε το βουνό. Αδίστακτο, τον αδέκαστο, τον αδέκαστο λέτε. Αδέκαστα λοιπόν θα σας πω ότι η Μαρία Μπεκατόρου ποιεί μόδα. Ποιεί μόδα. Γιατί εμείς τι κάνουμε, παραποιούμε τη μόδα, φίλτατη. Παραποιεί. Γιατί η Μάρα Ζαχαρέα είναι μια ζάχαρη. Η Σάρα Μαχαρέα. Μια γλυκύτητα που διακατέχεται από το βλέμμα της. Όλο το μελιτζανί με υπέροχο συνδυασμό. Το εσωτερικό και είμαστε έτοιμοι να κατεβούμε στη στη Σάρα. Στην τηλεορασάρα θα έρθείτε. Στην μπάντα της Σύρου. Και δεν συνάπτει να βάζαμε κάτι άλλο. Το λέει και το τραγούδι, μιας και θέλετε να κατέβετε στην μπάντα. Τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια. Κάποιο νόημα έχει το τραγούδι. Σε εμάς πηγαίνει. Εσείς τι είστε, η Κορομιλά. Όχι, δεν είμαστε η Κορομιλά που δέχτηκε και το μόβι, θα σας πω, είχαμε εξελίξει πάνω σε αυτό. Είμαστε η Μαρία Μπεκατόρου. Πείτε, αυτό είναι. Πήγε η γυναίκα με μόβι και είπε τι ωραία που είστε. Ποια γυναίκα. Άρα, δεν θυμάμαι ποια γυναίκα. Αλλά να δούμε τώρα πώς είναι η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι ότι η Μαρία Μπεκατόρου μιλάει με την τελευταία λέξη της μόδας. Θεωρώ πολύ θαμπό το look σας. Μαζί με το make-up έχετε θαμπώσει.
αλλά ούτε και. Εμείς θαμπές. Εσείς είστε θαμπές που έχετε βάλει την παγέτα μπροστά για να λάμπετε. Καθόλου δεν είμαστε θαμπές. Δεν νομίζετε ότι θα λάμψετε. Αν θέλεις, μπες. Ενορχέ και πες μας τα αποτελέσματα. Θαμπές. Βέβαια, 74% η Μαρία είμαι 100. Βέβαια. Μίλησε η μόδα αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Επόμενη δίκη, παρακαλώ. Δεν θα σταθούμε λεπτό σήμερα. Θα ήθελα τόσο πολύ να στηρίξω τη Λίτσα την Παλαμά. Αλλά λατρεύω. Είναι η πελάτησά μου, συγγνώμη. Είναι η πελάτησά σας, γιατί εμένα πια. Εντάξει τώρα. Άσυμπηλίου. Φίλοι αγαπημένοι Άσυμπηλίου, που πραγματικά με το κόκκινο είστε τέλεια Άσυμπηλίου. Δεν το λέω μόνο για τις προβλέψεις. Δεν το λέω επειδή μπήκε ο Πλούτονος στον υδροχό και θα κάτσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι πάθατε, υδρώσατε, καλά κάνατε. Όχι, όχι, όχι. Μπαίνει και η Αφροδίτη, μπαίνει και η Αφροδίτη στον εγώ καιρό. Ναι, αλλά μπαίνει ο Πλούτονος στον υδροχό. Είμαι υδροχός, δεν ίδρωσα. 20 χρόνια θα μείνει. Θα το δείτε μετά το δροτάρι. Oh. Λοιπόν, στα 20 χρόνια κάπου θα υδρώσετε. Δεν μπορείτε, θα μείνετε ανίδρωτοι. Και εσείς, έχει γυροσκόπο. Εμείς έχουμε τη σελήνη, θα σας τα πω μετά. Άσυμπηλίου, για να δείτε ότι σας παρακολουθώ. Αυτό το κόκκινο χρώμα με αυτό το make-up, με τα μαλλιά της στην καλύτερη φάση και φυσικά πάντα, γιατί αυτά είναι statement σκουλαρίκια. Μάλιστα. Και όχι τις πελάτες σας στο πρωινό. Για την Άγια Καλύβα μιλάτε, σας παρακαλώ. Έχει τα τελευταία τα τελευταία λόγια. Τα τελευταία. Της αγοράς. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχετε ολοκληρώσει την πελάτη. Παρακαλώ, ολοκληρώσω. Λοιπόν. Πηγαίνετε στη Λίτσα Παλαμίδα. Η Λίτσα Παλαμίδα. Παλαμά, συγγνώμη. Μπερδέψατε. Κύριε δικαστά, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ να σαρδάμ με δικαιούμαι στη Λίτσα Παλαμά. Ωραία. Κυρία Λίτσα Παλαμά, η πελάτησά μου. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, την και υπέροχη, την βλέπω στην Πουζάνη. Ναι. Φαντασμαγορική με τα λευκά της, γιατί βέβαια. Τολμάει μέσα στο καταχύμωνο να βάζει το λευκό, με την μπλούζα το φόρεμα νυχτερίδα. Δεν φοβάται, δεν σκιάζεται κανέναν. 10 πόντους έχει το χιόνι. Δεν σκιάζεται, όχι, δεν το φοβήθηκε, η αλήθεια είναι. Δεν σκιάζεται και το ξανθώ. Λίτσα Παλαμά, που είσαι μια κούκλα ζωγραφιστή. Λευκή μπότα τέτοια, ναι. Μόνο όταν σε λένε Σύφη και πας πάνω στον ομαλό, στην Κρήτη. Λευκή μπότα για μένα, χι. Εκτός αν είσαι ο Παπασιφάκη, τα όρητα κριτικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα. Δεν φωνάζουμε στο δικαστήριο. Όχι, δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε. Λοιπόν, η Άσυμπηλίου με το κόκκινο κλείνει στόματα. Έτσι. Και εμείς κλείνουμε μάτια. Ούτως ή άλλως. Με σελήνη σήμερα που έχει σελήνη στους διδύμους, Άσυ μου, γιατί σε παρακολουθώ. Κλείσε φώτα. Κλείστο για καλοκαίρι γενικότερα. Μάτια. Πάμε στους ενόρκους. Κλείσε φώτα. Και θα κάνω εγώ. Ναι, Άσυμπηλίου. Και δεν φτάνει που μας πήρατε και τους πόντους. Ναι, Άσυμπηλίου. Σικέ είναι αυτό. Λίτσα Παλαμά, άκουσε με, με φίλη σου. Έχουμε κι άλλο θεέ. Βέβαια, δεν θα έχουμε. Εγώ που πατάω το άλλο αυτή που δεν έχει επιστροφή. Ωραία. Πολύ καλά. Έκανε το look που θέλω να κάνω και εγώ. Όχι την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που είναι η πελάτησά μου. Ξέρω ποια είναι η πελάτησά σας. Είναι η Ναταλία Γερμανού φυσικά. Αυτά τα δύο ρούχα θα ήθελα να τα βάλω και εγώ σε άλλα sizes. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτό το ντύσιμο και αύριο θα το κάνω. Ποιο? Ορμόμενη από την πελάτησά μου, Ναταλία Γερμανού. Γιατί αντιγράφετε τον Ναταλία! Κόσμο. Γιατί αντιγράφετε τον κόσμο. Είναι μία statement φτάση, αλλά δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτό που είναι μόδα, πού είναι ακριβώς μόδα, πού, πέτε μου. Λέτε, κούκλα. Πείτε μου, πού είναι μόδα. Μπείτε, δείτε την Dua Lipa, μπείτε, δείτε την Αριάννα την Γκράντε, τη Σελένα την Γκόμες. Σας παρακαλώ την Κιάρα τη Φεράνα, τη Φεράνη. Φεράνη, δείτε τι. Έχετε δίπλα σας το μύθο και ασχολείστε με τις άλλες. Ορίστε το μύθο. Συγγνώμη. Ακόμα και την Άντζελα Δημητρίου. Την είδα στο αεροδρόμιο με τη φόρμα και το σακάκι. Όχι, σακάκι δεν θυμάμαι. Φόρμα, αλλά με τη φόρμα. Σας παρακαλώ, φορούσα μια πάρα πολύ ωραία μπλε μακριά γούνα με ασορτή καπέλο. Δεν με βλέπατε καλά. Και δεν είπα κουβέντα. Γιατί εγώ λοιπόν θα σας μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Μπράβο. Αλλά θα σας απαντήσω ότι μπήκες μόνη σου στη μαύρη λίστα αυτή τη στιγμή. Διότι δουλεύω από τα 13-14 για να στηρίξω. Στην Πεταλούδα. Από την Πεταλούδα ξεκίνησα, αλλά τραγουδάω πολλά χρόνια. Την Πεταλούδα ξεκίνησα και έγινε. Και είναι κάποιοι αναπτήρες, τελειωμένοι χαρακτήρες. Ανάποδα. Είναι κάποιοι χαρακτήρες τελειωμένοι αναπτήρες. Εντάξει, είναι κάποιοι χαρακτήρες τελειωμένοι, παίρνουμε και τις γεμίζουμε. Λοιπόν. Τελειωμένοι, είναι έτσι κι αλλιώς. Ναταλία Γερμανού. Ευρυδίκη αυτό είναι το στυλ σου. Αυτό είναι το στυλ σου. Αυτό είναι το στυλ σου. Φόρμα μοβ φανταστική από τη γνωστή εταιρεία με λεοπάρ σακάκι και λευκό από μέσα. Για μένα το καλύτερο ντύσιμο που έχει κάνει μέχρι στιγμής στη Σεζλόγκ, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτό. Η Σεζλόγκ είναι να πάτε στη θάλασσα. Αυτή. Το Chinese της κυρίας Μαλαμάνη. Ναι. Μιλάω για την πελάτησά μου. Ναι. Έτσι, το κιμονό με τη μαχαιριά.
εδώ. Αυτό δεν είναι κοιμονό, κύριε. Τάση, σας παρακαλώ, ωραία. Είναι πασιφανέστατο ότι μιλάμε για ένα κοιμονό. Κυρία μου, ακούστε με. Αυτό είναι το επίσημο ρούχο της Κινέζας όταν πάει κάπου μια καλεσμένη κατάσταση. Κοιμονό φοράνε οι Ιαπωνέζες. Δεν θα μας αλλάξετε εσείς το ενδυματολογικό της Ασίας. Γλυκίτα την Γκέισα, δείτε τα ωραία της τα χυλάκια. Γκέισα, με το... πάλι Ιαπωνία. Πολύ ωραίο. Ιαπωνία, γιατί? Κοιτάξτε, της πάει πάρα πολύ, αλλά εμείς ποιούμε τώρα μόδα. Είμαστε. Παραποιείτε μόδα, σας παρακαλώ πάρα φώναζε πολύ. Με Γιούρι Γκαγκάριν. Στα κάρτα όλα αυτά μου μέχρι το φεγγάρι. Λοιπόν, την νικήτρια να δούμε τώρα. Τώρα. Ωρα 70 είναι Αδαλία. Έτσι, εδώ η μόδα. Έλα, έλα, κοπάνατη. Κοπάνατη υπάρχει ρέντα σήμερα. Με είναι τρεις. Είναι η κυρία Καμπούρη και είναι και η κυρία Σωτηροπούλου. Ποια είναι η πελάτη σας? Είναι η Έλενα η Σωτηροπούλου και θα σας πω γιατί. Γιατί, γιατί θα σας πω. Αγαπώ αυτό το ξόραφο. Αγαπώ το ξόραφό σου, Έλενα Σωτηροπούλου. Διότι η Έλενα Σωτηροπούλου, που την έχουμε δει και πάμε πολλές φορές εδώ στα Κυλικία, μιλάμε για μια καλή γραμμή γυναίκα, η οποία μπορεί να τολμήσει το ξόραφο. Το ξόραφο, ξέρετε, δεν μπορεί να πάει παντού. Άντε σε εσάς που είστε ένας μύθος. Αλλά γενικά. Το ξόραφο δεν πάει παντού. Αυτό είναι εξόπλατο. Και λίγο ξόραφο. Καλά, σε μένα θα πηγαίνει πότα. Δεν ήσουν να πω. Δεν είσαι τίποτα που πρέπει να θυμάμαι. Αυτά που μου δώσα, δεν άσχιζες που και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι. Πηγαίνετε τη στο Dancing with the Star, έτσι πάω εγώ τώρα. Τι τζαζ θέλω, καλέ. Δεν είναι, όχι, όχι, δεν είναι για dancing, λοιπόν. Αλλά για, θα πάει στο jazz και θα δισκάσουμε. Λοιπόν, Έλενα Σωτηροπούλου, θα τη στηρίξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα του μαλλιά της, πολύ τηλεοπτικό, γιατί τη φωτίζει πολύ ωραία. Κακά τα ψέματα, το ξανθό στην τηλεόραση πάντα δείχνει καλύτερο. Μην κοιτάτε που κάποιος μελακρινές, είμαστε λίγο χαριτωμένες. Και τα μάτια της φωτίζονται από εδώ, εντάξει, σας το δίνω μέχρι εκεί. Ναι. Τελειώσατε, γιατί και εμένα η πελάτησά μου περιμένει, βλέπετε. Παρακαλώ, τι δες την Καμπούρη. Κυρία Καμπούρη. Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι περιτά. Δεν είναι περιτά αυτά που φοράει. Θέλει να δείχνει απλή για να μην κλέβει τα φώτα. Διότι δεν τονίζει, πιστεύετε, το εσωτερικό το γιακαδάκι σε ένα απλό φουτεράκι, απλή καθημερινή. Καλή, έτσι, λέτε, να πιάσουμε τώρα και την κυρία της διπλανής καλή, πόρτας. Καλή, τι λέτε, έτσι με έδινε στα τέσσερα η μάνα μου και μου έλεγε είσαι κούκλα με τσίμπα και το πουλόβερ γινότανε μάχης τώρα. Τι λέτε. Και πηγαίνατε στα τέσσερα. Και μου στα τέσσερα. Έχουμε καιρό να πάμε. Είναι ένα χωριό, το γνωστό χωριό, στα τέσσερα. Ταβέρνα. Στο σχολείο σα πήγαινε. Τεσσάρων ετών δεν μου έβαζε το. Στο ξόραφο το γιακά. Σα πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, πώ σα πήγαινε, αυτό εννοώ. Με πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων και να σα πω για κάτι. Σα πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, δεν σα έβαζε ένα φουστανάκι. Και μου είχε φτιάξει και δεύτερο γιακά η γιαγιά μου βελονάκι που μου το έβαζε πάνω από την ποδιά. Βέβαια, την ποδιά την Τζακλένη. Πόσα το... χρονών είστε που φορούσατε ποδιά? Ποδιά, εσείς δεν φορούσατε καν. Φορούσατε και αυτό το πιλίκι με την κουκουβάγια. Σας παρακαλώ, μιλάμε τις ηλικίες μας εδώ μέσα. Εγώ σας έχω πει, πηγαίνω σε καλό γιατρό. Πηγαίνετε σε καλό γιατρό, θα πάω κι εγώ στον ίδιο. Έλενα Σωτηροπούλου, απλά να πω ότι αυτό δείχνει, ας πούμε, και μια πρωτόλια μορφή του ρούχου. Είναι αυτό που πας στο ράφτη και σου σημειώνει με το σαπουνάκι πώς θα γίνει το πατρόν. Γιατί εμένα με έστελνε η θιά μου η Μιμίκα που ήταν ράφτρα και έπαιρνε το περιοδικό Μπούρντα. Μπούρντα. Ναι. Ποια χρονιά είστε, σας παρακαλώ, γεννημένοι. Το Μπούρντα βγαίνει ακόμα. Το Μπούρντα βγαίνει ακόμα. Ναι. Ναι. Ορίστε. Το Μπούρντα βγαίνει ακόμα. Ας βγει αυτή η είδηση η χαρμόσυνη από το σημερινό δικαστήριο και ας δούμε τους ενόρκους. Έλα, δώστο. 81 η Καμπούρη, 19 η Σωτηροπούλου. Να κερδίσουμε κι εμείς μια δίκη, συναδέλφισσα. Έχετε καταλάβει ότι με τους μισούς συναντιόμαστε στο κηλικείο. Τι θέλετε πια από εμάς εδώ μέσα? Να μπαίνουμε με τη μάσκα του Κάζα ντε Παπέλ? Τέλος πάντων, μη λέμε. Σιγά, γιατί, Άννα? Μου πέσε. Έγειρε η lady. Αύριο, να δούμε και πώς θα είναι εντυμένος ο συνήγορος εδώ δίπλα, σε ένα άλλο δικαστήριο της μόδας. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό το στυλ... Τι, ήθελα να ξέρω δεν τρέπεσαι. Ήθελα να ξέρω δεν τρέπεσαι. Χάρηκα. Ήθελα να ξέρω δεν τρέπεσαι. Ωραίο, ε! Πολύ το χάρηκα σήμερα, έχει πολύ τραγούδι. Με τον καυστήρα τι θα γίνει, Δημητράκη, να το φτιάξεις? Δεν ξέρω με τον καυστήρα, γιατί? Για να δουλέψει το σπίτι, πετρέλαιο. Όλο κάθεσε, ρε παιδί μου. Ναι. Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Ναι. Το δικαστήριο πάρα πολύ ωραίο. Αποφάσισε τι θα βάλω. Τι θα βάλει. Αυτό. Τι θα ντυθώ. Αυτό που φοράει και η φίλη μα η Ναταλία Γερμανού. Έχει εσύ φόρμες. Καλέ, άμα το παρατηρήσει, έχουμε ντυθεί ανάποδα. Έχω βάλει εγώ τη φόρμα κάτω και το πουθό από πάνω. Με αυτό θέλω να βάλει. Α! Ταράχτηκα υψηλόφωνα. Έχει δικαστήριο. Αντιδελτίο τώρα έχει. Α!
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας διακόπτουμε την όχι και τόσο κανονική ροή του προγράμματός μας για μια έκτακτη είδηση που θα μας πάρει τα μυαλά. Χάλια τα νεύρα του Στέλιου Χανταμπάκη. Είναι έτοιμος να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να πάει στον Άι Δομήνικο. Ο Ντάνιελ Νούρκα πλησίασε και κοίταξε περίεργα τη Χανταμπάκη ένα Όλγα Πηλιάκη. Να δούμε το story που ανήρθησε ο Στέλιος στο Instagram. Για οποιαδήποτε νέα πληροφορία σχετικά με το συμβάν θα διακόψουμε ξανά, να είστε όλοι καλά. Έλα μωρέ, χαβαλές ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Να το μυρίσει θέλει λίγο μετά. Πάντως και ο Ντάνιελ δεν έχει μπει σίγκλι στο παιχνίδι. Τι έχει μπει? Καπαρωμένο. Καπαρωμένο από πού? Καπαρωμένο. Καλέ, να σε ρωτήσω. Τι είναι καπαρωμένο, τυρί ιταλικό? Τυρί ιταλικό, το γνωστό καπαρωμένο. Γι' αυτό δεν τρώμε από αυτό το τυρί, φέρνει καούρες. Αφού είναι καπαρωμένο. Με ποια είναι καπαρωμένη, Κατερίνα? Δεν θα την ξέρουμε την κοπέλα. Ο Χαλταμπάκης τι δουλειά κάνει? Ο Χαλταμπάκης? Ναι, ο Χαλταμπάκης. Έχει θερμοσύφωνες. Ο Χανταμπάκης. Δεν έχει λάμδα δηλαδή. Του πρόσθεσε ένα γράμμα, πώς κάνετε έτσι με κοινωνά. Ο Χανταμπάκης κάνει τις δουλειές του άνθρωπου. Δεν είναι ηθοποιός όμως, ε? Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Γιατί λέει ότι είναι συνάδελφο. Γιατί. Τον είπε συνάδελφο, λέει. Ποιο συνάδελφο, καλέ? Ο Χάντα. Στο story. Α, εγώ βλέπω και τα story. Μήπως το λέει για το αθλητικό. Βέβαια, ο Στέλιος έχει παίξει. Δεν έχει παίξει ο Χανταμπάκης? Βέβαια έχει παίξει. Και είναι και ίδιος με τον Τζουντ Λο. Α, και αυτό είναι συνάδελφοι στο παιχνίδι. Ναι. Α, δεν το κατάλαβα. Κάτσε, μήπως. Δεν πειράζει, γιαγιά μου. Θα μπει ο Χανταμπάκης και θα τα λύσουμε όλα. Βάλτε του και ένα λάμδα δώρο από μένα. Θα μπει Χανταμπάκης πια, Στέλιο μου. Ξέχασε τα αυτά που ξέρει. Μήπως δίνει δώρο ο Χανταμπάκης, γιατί δεν το λες. Κάτσε να πάρω τη Σόνια, μπας βρούμε άκρη. Έχουμε Σόνια σήμερα. Βάλτε τη Σόνια μόνο. Ο Δημητράκης, είδατε ναι. Την Παρασκευή που είχαμε τηλεφωνική, μας βλέπουνε, φοβάμαι και σήμερα μην έχουμε καμιά παρέμβαση. Ή μπορεί και να το θέλω. Λοιπόν, έλα Σόνια μου. Έλα αγάπη μου, ναι, συγγνώμη, είχαμε εδώ τρεχάματα. Λοιπόν, άκου τώρα, ήρθε το πρώτο. Έλα, μ' ακούς? Νομίζω μιλάει με άλλους. Να την παρακολουθήσω? Είμαστε υπέρ. Σόνια, τι απαντάς? Αν είμαστε υπέρ στο να παρακολουθήσουμε, οκ, okay, τώρα θα σου πω το politically correct. Όπα, παπαγορεύεται. Θα σου πω και τι σκέφτεται η Σόνια Νιχού. Εννοείται θα παρακολουθήσουμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε, ρε, μπίσουμε. Άκου μιλάει με άλλους, θα παρακολουθήσουμε. Ναι. Φυσικά για να ξέρουμε. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτά στην Κατηνιά. Να ξέρουμε, να ηρεμήσουμε, λέμε. Θα παρακολουθήσουμε. Τι θα παρακολουθήσει, Κατερίνα? Θα παρακολουθήσουμε. Εγώ το έχω κάνει και παλιότερα, το έχω πει. Δεν είναι ντροπή? Είναι ντροπή, Κατερίνα, αυτά τα πράγματα. Γιατί ντροπή δεν είναι να με πατάει όλο, αλλά εγώ που τον παρακολουθώ είναι ντροπή, Δημήτρη μου. Α, αυτό εννοεί. Πω, μεγάλη συζήτηση άνοιξε, Κατερίνα. Ωραία, και άμα μπει στη διαδικασία και τον πάρει στο κατόπι, τι θα καταλάβει? Θα ξέρω τουλάχιστον. Θα και άμα δεν βρίσκεται πουθενά, τι θα κάνει? Θα τον παίρνει από το κατόπι και θα πει δουλειά σου? Θα το βουλώσω, θα πάω σπίτι, θα ετοιμάσω ένα παστίτσιο και θα τον περιμένω με χαμόγελο. Τι θα πει, αγάπη μου, είχε δίκιο. Δεν με απατά? Όχι, δεν θα το πω καθόλου, αλλά εγώ να μην παρακολουθήσω. Να μην παρακολουθήσει, Κατερίνα, και δεν είναι αυτό που λέει και η Νιχού. Έχεις πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να παρακολουθήσεις κάποιον και όντως να μη σε απατά? Ναι. Α. Εγώ πιστεύω ότι αν βαράνε τα κουδούνια και παρακολουθείς, πάει να πει ότι κάτι τρέχει. Ή μπορεί να σε βαρεμένη εσύ για να βαράνε τα κουδούνια. Μπορεί και να είμαι βαρεμένη, αλλά θα παρακολουθήσω. Κατάλαβα. Στέλιο βαρεμένη. Εσύ τι πιστεύεις για να παρακολουθήσω? Εγώ είμαι βαρεμένη σκέτο. Το κατάλαβα. Εσύ και η μίγα του. Πάω στο επόμενο. Έλα, Σόνια μου, σήμερα μιλάμε για τρέλα εδώ. Δεν θέλει να κάνουμε σεξ ένα μήνα τώρα. Τι λες να φταίει? Σόνια, τι απαντάς? Ο ανάδρομος. Τώρα δεν θέλω να είμαι και κακοχάμπερη, αλλά να μην θέλει ένας άνθρωπος να κάνει τη σεξ ένα μήνα τώρα, μήπως ταΐζεται αλλού? Είναι σαν να μου λες ένα μήνα τώρα, ας πούμε, μου λέει ότι θα τρώμε μπαρούλια στο σπίτι, εγώ την βλέπω λίγο αφρατεύει, άρα τρώει κρυφά τα μπέργκερ. Με πιάνεις τη σημειολογία αυτή τη στιγμή? Απ' την άλλη, αν σου έχει πει ότι έχει ένα ψυχολογικό βάρος ή κάποια άλλα προβλήματα, το σεβόμαστε και στηρίζουμε. Αν την βλέπεις όμως τριαλαρή, τριαλαρό... Από το 23 στο 24 δεν έχει μπει καλά. Δεν έχει μπει, είχε δυσκολία η αρχή. Και αλλά... γενικά δεν μπαίνει. Τώρα ένα μήνα σου λέει, τώρα δεν θέλει τώρα τον έρωτα. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει δίκιο, Σόνια. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί τώρα και σήμερα. Ένα μήνα θα μου πεις... Μπορεί να σκέφτεται επαγγελματικά της. Σωστά. Πολύς είναι καλές ένας μήνας. Δεν είναι πολύς. Δεν είναι πολύς ένας μήνας. Τι γίνεται, εγώ τι είμαι, ο Τέλης ο Σταλόνε και μου φαίνεται πολύ, τέλος πάντων. Άμα έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και δεν μπορεί δηλαδή με το ζόρι. Εσύ, Κατερινάκη μου, δηλαδή το περισσότερο που έχεις αποχή πόσο είναι? Αποχή δεν κάνω εγώ αποχή. Εγώ είμαι ψηφοφόρος ενεργός. Τόσο δυνατή. Άκου τώρα, τόσο δυνατή.
σαφέστατο, όταν έχει και μια μακροχρόνια σχέση, θα υπάρξει και μια αποχούλα, ρε παιδάκι μου. Πόσο είναι αυτή η αποχούλα, γιατί μη τρομάξει. Δηλαδή, την εβδομάδα πόσο μετράει η αποχή. Μετράει η αποχή στην εβδομάδα. Ένα διβδόμαδο είναι καλή αποχή. Ένα διβδόμαδο. Ναι, ρε φίλε, τι παραπάνω. Ένα διβδόμαδο. Παραπάνω, ε. Όχι, δεν ξέρω, ένα διβδόμαδο. Θέλει ρε πω, παιδί μου, τι θέλει. Όχι, δεν, κάποια μηνύματα περνάει εδώ κάτι. Εσύ τι πιστεύεις, η αποχή. Αποχή. Ναι, εσύ κάνεις, αποχή. Αποχή τι είναι. Αποχή και σηκωμένα χέρια. Ναι, έτσι. Να πω κάτι, η αποχή είναι σε σχέση με την εποχή, να πω. Δηλαδή, αντάξει, και όταν είναι το ζευγάρι που, ας πούμε, μπορεί να έχει παιδάκι, μπορεί αυτά παίζουν ρόλο. Θα έχει και μια αποχή παραπάνω. Τώρα μιλάμε για σένα που είσαι νέτη, δεν έχει τίποτα. Εγώ που είμαι νέτη και έτη, το διβδόμαδο καλό είναι. Καλό. Πάω στο επόμενο. Μπαίνει στρατό. Να βρω κάποιον να ασχολούμαι ή να περιμένω. Σώπα μπορεί την Πινελόπη. Σόνια μου, τι απαντάς για την κοπέλα. Άκου το τώρα, στο διαβάζω για να το ακούσεις τον εαυτό σου. Μπαίνει στρατό. Να βρω κάποιον να ασχολούμαι ή να περιμένω. Τώρα δηλαδή, αν είσαι ξετσίποτη, που μπράβο σου, βρες κάποιον να τον περιμένετε παρέα. Αν είσαι και τον θέλεις πραγματικά, περιμένεις, γιατί εντάξει, στρατό πάει, δεν πάει και στη Λεγιώνα των ξένων, στρατό στην Ελλάδα. Τώρα, μόνο και μόνο που σκέφτηκες όμως να παρεάσεις με κάποιον όσο αυτό στάνει στο στρατό, κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Μα και τι ερώτηση, μιλάμε στρατό, να βρω κάποιον να ασχολούμαι, να περιμένω. Μιλάμε για σοβαρή και μακροχρόνια σχέση έχουν αυτοί. Εδώ, αγάπη μου τώρα, στρατό μπαινε. Αυτός ο βαριόμυρος τι να κάνει, πάρε την στο κατόπλαι. Ο βαριόμυρος θα κάθεται και θα λέει, κάθομαι μέσα στη σκοπιά, στο χιόνι και στα κρύα και αντί για το κορμάκι σου κρατάω το G3. Ω, μπράβο. Του φαντάρου τη γυναίκα. Τι ρίτι, τι. Βάλτε όλοι λάμπες φορείου. Περπατάω στο δάσος και ακούω πενκιζίνα, λες να πωλείω με τον αλουμίνα. Λοιπόν, ας πάρουμε τα ποίηματα. Εγώ θα έλεγα ότι αν όμως έχεις αποφασίσει ότι θες να παρεάσεις με κάποιον άλλο. Δεν έχει διαφορά η σκέψη από την πράξη. Να φύγει αυτή η κυρία, να τον αφήσει. Να τον αφήσει, το φαντάρο μόνο του. Ναι. Τον πόνεσαι στο φαντάρο, το φαντάρο. Επόμενο. Όπα, να το Σόνια, ήρθε για σουκού στο σπίτι μου με βαλιτσούλα. Αναστατώθηκε το είναι μου μόλις τον είδα. Η αλήθεια είναι Σόνια μου, τι λες. Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου, έτσι. Καλά, δεν είναι απαραίτητο ότι ήρθε με βαλιτσούλα για εγκατάσταση. Μπορεί να είναι ιδιότροπος, μπορεί να θέλει πολλά ρούχα, μπορεί να έχει θέμα με την καθαριότητα. Να σεβόμαστε και λιγάκι. Τώρα, αν η βαλίτσα περιέχει παντούφλα η οποία παρέμπρε στο σπίτι, οδοντόβουρτσα η οποία παρέμπλε στο σπίτι ή άφησε πράγματα, μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Πες του το, πες του το, πες, δεν αντέχω. Τώρα και ο άλλος, ρε παιδί, μέσα από το κρύο με βαλιτσούλα, ρε εσύ, Δημήτρη μου. Πού την πας τη βαλιτσούλα. Άμα είναι παρθένος και θέλει τα πράγματα του όπως τα θέλει. Άμα είναι παρθένος, μην πάει με τη βαλιτσούλα. Θα πάει με ολόκληρο. Νομίζω ότι είναι too much, ρε παιδάκι μου, να πας στο Σαββατοκύριακο και να πας με βαλίτσα για εγκατάσταση. Όχι, δεν πας. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει διανυκτέρευση. Εδώ μου έχει τύχει σε φίλο που έχει πάει για απλή διαμονή. Για απλή διαμονή, ναι. Απλή διαμονή. Έχει πάει με όντως μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, την οδοντόκρεμά του και τις παντόφλες του. Και μετά μου λέει, ρε εσύ Δημήτρη, τι φταίω εγώ. Πήγα, μου λέει, δεν βολεύω να μην πλύω τα δόντια μου μετά. Του λέω, ρε, δεν θέλω να πω και το όνομα. Όχι, πέρα, ρε, δεν φίλε, πρόβλημα. Δηλαδή πας, σου λέω, να πάω να κάνεις τον έρωτα, το κόλπο και πας με την οδοντόβουρτσα σου. Δηλαδή, και την παντόφλα. Και ηλεκτρική και όλα. Μισό λεπτό. Έχουμε πάλι τηλεφωνική. Α. Έχουμε παρέμβαση τηλεφωνική. Ο Δόζα Ρίφη, δύο λαμβάνει. Συγγνώμη, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε ο άνθρωπος που πήγατε με τη βαλιτσούλα. Είμαι εγώ με τη βαλίτσα, βεβαιότατα. Πήρα τηλέφωνο γιατί ακούω τα τέρατα αυτή τη στιγμή από εδώ που είμαι με αυτά που λέτε. Συγγνώμη, τι τέρατα, κύριε. Τι είπαμε, κύριε. Άντρας με βαλίτσα, μα είναι δυνατόν. Είναι ντροπή να πάρουμε μια βαλιτσούλα, πάμε δύο πράγματα. Τι δύο πράγματα για Σαββατοκύριακο, κύριε. Εκεί πάμε για να βγάλουμε δύο πράγματα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήκετε με να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν κύριε. Έχω δικαίωμα. Θέλω το χρόνο μου. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη, θα σας δώσουμε το χρόνο που πρέπει. Ήθελα να σας ρωτήσω. Τι περιείχε η βαλιτσούλα. Μην σας κρίνουμε κι εμείς χωρίς να γνωρίζουμε. Τι πράγματα είχε μέσα η βαλιτσούλα σας. Λοιπόν. Είχαμε μία οδοντόβουρτσα, μία οδοντόκρεμα βασικά. Ναι. Ένα ζευγάρι παντόφλες, μην τύχει τίποτα. Να τρέξουμε έξω άμα γίνει κανένα σεισμός. Τώρα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Μετά είχαμε κάτι απλά. Πήρα ένα κουβερτοπάπλωμα πάρα πολύ ωραίο της μάνας μου, φρικό ήταν. Πήγα εκεί πέρα, σκεπαστήκαμε. Μου είπε, έχω σόμπα γαλαζία. Λέω, πέτατη. Θα σκεπαστούμε με το κουβερτοπάπλωμα. Πήρα το ολόκληρο το προβατάκι.
Φυσικά, ωραιότατο χώραγε. Και αντί να μου πει ευχαριστώ που τα χώρεσα όλα αυτά σε μια βαλίτσα, κάνει και παράπονα. Πήγα και μια φωτογραφία ωραιότατη παιδικιά μου και μια οικογενειακή που έχουμε και τον παππού που φύγε πέρυσι από COVID. Μα πήγατε δηλαδή, και τον νεκρό. Θέλω να έχω κι εγώ το χώρο έτσι. Μα κύριε μου, εσείς όμως μου πήγατε όλα τα οικογενειακά και μίλια σε μία βαλιτσούλα. Όχι, θέλω για μία γυναίκα. Για να καταλάβετε πόσο δικό μου άνθρωπο την αισθάνομαι, γιατί έχω αρχίσει και έχω συναισθήματα. Πόσο καιρό την ξέρετε? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες είμαστε. Μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει αρχίσει συναισθήματα. Εντάξει, πήγατε... δικό του άνθρωπο είναι. Δεν ξέρω, 10 μέρες. 10 μέρες καλέ. Συγγνώμη, και πού είσαι στον μπάτσελορ, είστε κύριε. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο χρονών είστε κύριε? Εγώ τώρα αυτά καλό είναι να μην λέγονται. 38 σαν τον κύριο Λαμάη, στο Survivor. Α, είστε σαν τον κύριο Λαμάη, ψευτομετρέως κι εσείς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι μήπως την τρομάξατε την κοπέλα, κυρίως με τον νεκρό παππού. Mm. Δηλαδή, μήπως δεν έπρεπε να πάρετε όλα αυτά πάλι τα πράγματα. Πάλι καλά, την πήρε τον νεκρό φασιανό μαζί. Όταν ήρθε η πιο προσωπική στιγμή, ναι, το μέτρο το γύρισε από την άλλη για να μην βλέπουν. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό. Α, αυτό. Κατά τη διάρκεια δηλαδή του. Που πηγαίνατε προς τη στιγμή, σας κοίταγε φάτσα φόρο ο παππούς από τον άλλο κόσμο. Κάθε τη διάρκεια που γινόταν η κολοχτύπα, ο παππούς κοιτούσε από την άλλη τη μεριά. Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε, είδατε και τα μαλάκια είναι λαχτάρα μαζί με τα ψάρια. Εγώ αυτό που θα σας συμβουλέψω είναι να ξετρομάξετε την κοπέλα, να το παίξετε τώρα πιο μάγκας. Να το παίξετε την άλλη φορά, να πάτε χωρίς τίποτα, με μία σοκολάτα στο χέρι. Μα τι μου λέτε, κυρία Ζαρίφ, τώρα, τι τίποτα. Εδώ πέρα σας λέω, το έχω αφήσει και εκεί πέρα. Εδώ πέρα τι ωραία που περιμένω να σχολάσω τώρα που μιλάμε, να πάω και πέρα εδώ τον παππού μου. Τι είναι αυτά που μου λέτε, παρακαλώ. Μα θα τα ανάψετε και καντήλι στο τέλος. Λυπάμαι, πιστεύω ότι η κοπέλα δεν θα τη βρείτε εκεί αν πάτε. Θα βρείτε την πόρτα κλειστή. Συγγνώμη, είναι έξοδα να ανάψουμε ένα καρπουνάκι, είναι έξοδα. Να ανάψουμε ένα καρπουνάκι εκεί πέρα για τον παππού, είναι πρόβλημα αυτό? Χίλια συγγνώμη. Ωραία, πηγαίνετε τότε και πείτε μας αύριο, πάρτε μας να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη. Αν βρήκατε την κοπέλα ή αν είναι στην Ισλανδία, στα παγοθραυστικά αυτή τη στιγμή. Τραξί. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Να πάτε στο. Σήκωσε το ρε. Σήκωσε το ρε από την άλλη με πέτρε. Μα χειρίζεστε και μηχανήματα. Γεια σας, να πάτε στο καλό. Στο καλό να πάτε. Πάει αυτή, λάξει όπως καταλαβαίνετε. Γιατί τι θέλει αυτό. Μα πήγε το. Το νεκρό παππού. Δεν πήγε και πολλά πράγματα, εντάξει. Τι πήγε το παππού. Ήθελε να έχει τη γωνιά του στο σπίτι του. Αυτό δεν είναι γωνιά, αυτό είναι κατάστημα. Παναγιά μου, λες να είναι αυτός. Η Άντζελα Δημητρίου είναι. Χριστέ και Απόστολε. Δεν είναι. Η Άντζελα έχει φύγει. Ναι. Θέλει να έρθει να σε αρπάξει από τον άλλον. Έλα ρε Φωτεινή, ακούω τρέλες εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλέ, τι κούκλα σήμερα. Πορτοκαλί Power Ranger, ωραία. Λοιπόν. Κούπλα. Καταρχήν σας φέρνω εντυπωσιακά νέα. Έλα, Φωτεινή. Σας φέρνω εξαιρετικά νέα. Τα Dr. Πρινού για μία ακόμα φορά πρωτοστατούν και σας φέρνουν τη νούμερο ένα θεραπεία, ειδικά για αυτή την περίοδο του χειμώνα, που το κρύο πραγματικά είναι πάρα πολύ έντονο. Και τι θέλουμε? Θέλουμε λοιπόν φούλα ανάπλαση, θέλουμε αποτοξίνωση από τον ηλεκτροδιδίδα μας, θέλουμε τα καλύτερα. Έρχεται λοιπόν το Skin Gloss. Το Skin Gloss κατά αποκλειστικότητα από τα Dr. Prinu, όπου ουσιαστικά έρχεται σε μια σούπερ μοναδική προσφορά, που αν την ακούσετε θα τηλεφωνήσετε όλες φίλες μου και φίλοι μου στο 210-80-10.000 αλλά και στο 231-0-256-254. Η θεραπεία αυτή, η σούπερ μοναδική. Μοναδική θεραπεία με τα 40 ενεργά συστατικά που πραγματικά φέρνουν αποτοξίνωση, φέρνουν σύσφυξη, φέρνουν ανάπλαση στην επιδερμίδα του προσώπου, μόνο 30 ευρώ. Δεν έχει ξαναγίνει. Άμεση λάμψη λοιπόν και λίανση των ρητίδων, στα, ειδικά στα σημεία που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ευαίσθητα είναι, ειδικά κάτω από τα μάτια. Εδώ στην Ινοπαριακή, καταλαβαίνεις για διάμεση. Δημήτρη μου, ναι. Λοιπόν, αν και έχεις το μουσ, δεν φαίνεται πολύ εδώ πέρα, δεν έχεις καμία ρητίδα. Γι' αυτό τα αφήνεις. Αλλά, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι τα Dr. Prinu αντιμετωπίζουν τις ρητίδες, δύσκολες ρητίδες, αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ουσιαστικά την γύρανση που επιφέρεται στην επιδερμίδα με το πέρασμα των χρόνων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εσείς πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Στο 210-80-10.000 αλλά και στο 231-0-256-254. Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε ένα πρόσωπο τόσο όμορφο και τόσο λαμπερό χάρη σε αυτή τη μοναδική θεραπεία Skin Gloss. Με μία θεραπεία. Με μία... Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη κυρία πρέπει να σου πω ότι έκανε. Αυτό το αποτέλεσμα είναι από την πρώτη θεραπεία. Ναι. Γιατί δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία Nanofrax, που ουσιαστικά τι κάνει. Ανοίγει λοιπόν τα κανάλια, ειδικά στην περιοχή κάτω από τα μάτια, όπου έρχεται η φόρμουλα με τα 40 ενεργά συστατικά. Που και κάνει όλη τη λίανση. Και κάνει τη λίανση, κάνει ανάπλαση, κάνει βιοδιέγρυση των ινοβλαστών, να παράξουν κολαγόνο
Και μάλιστα, ναι, ναι, δεν είναι οφθαλμαπάτη, είναι πραγματικότητα. Αυτό το αποτέλεσμα το έχετε από την πρώτη συνεδρία. Γι' αυτό σας προσκαλώ. 30 ευρώ σήμερα. Αυτό. Είναι ακριβώς 40 λεπτά. Γιατί γίνεται εντελώς δωρεάν η διάγνωση σε όλους εσάς. Άρα λοιπόν ουσιαστικά στον καθένα ξεχωριστά γίνεται μια ανάλυση τι ακριβώς χρειάζεται η επιδερμίδα σας. Και έρχεται λοιπόν η φόρμουλα των 40 ενεργών συστατικών μαζί με την τεχνολογία που εφαρμόζεται με τεχνολογία Nanoprax να δώσει αυτό το αποτέλεσμα από την πρώτη και όλα συνεδρία. Εδώ θέλω να δείτε μια κυρία η οποία διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Εδώ έτσι έχουμε, κοιτάξτε τη λίανση των ρητίδων. Ακριβώς στο μεσόφυλλο. Τα μάτια πώς άνοιξε. Να δείτε σιρηνοπαριακές. Μιλάμε για πραγματικά μια τεράστια διαφορά. Ότινή. Είναι όλες αυτές πολύ κοστοβόρες θεραπείες και το 30 ευρώ και στα σημεία που θέλουμε έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο Κατερίνα να πετύχεις. Μου, να σου πω κάτι. Εννοώ και εδώ. Ξέρουμε ότι το δικό σου κοινό είναι πολύ απαιτητικό. Είναι. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και θέλουμε λοιπόν να δώσουμε πολύ ωραία δώρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, τα Dr. Prino για μία ακόμα φορά. Δίνουν τη δυνατότητα σε όλες και σε όλους. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι τέλος του μήνα, του Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ ωραία οικονομική πρόταση, αλλά από την άλλη τόσο αξιόπιστη και τόσο αποτελεσματική. Πάντα με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των Dr. Prino. Μην διστάσετε, τηλεφωνήστε τώρα, κλείστε το δικό σας ραντεβού στο 210-80-10.000 αλλά και στο 231-0-256-254. Το Skin Gloss είναι εδώ για άμεση λάμψη και λίανση των ρητίδων. Ουσιαστικά από την πρώτη συνεδρία έχουμε αποτελέσματα. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, τώρα είναι η δική σου στιγμή. Για τη δοκιμή. Πονάμε, αφήνει σημάδια. Τίποτα. Βγαίνουμε κανονικά στη δουλειά μας. Είναι το πιο απολαυστικό ταξίδι που μπορείς να κάνεις στο χώρο της ομορφιάς. Γιατί πραγματικά από την πρώτη και όλα στιγμή δεν υπάρχει, όπως βλέπετε και στην οθόνη, δεν υπάρχει καμία κανένας μορφασμός. Ναι, είναι ναι. Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με τον Nanoprax που δημιουργεί τα πολλά κανάλια, τα χιλιάδες κανάλια που κάνει, ειδικά στην επιδερμίδα. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απολαυστικό. Οι περισσότερες όταν έρχονται και οι περισσότεροι κοιμούνται μάλιστα πριν. Να σου πω, ξεκουράζονται διπλά και το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Σας δικαιώνει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η στιγμή είναι να τηλεφωνήσετε στο 210-80-10.000 αλλά και στο 231-0-256-254. Κλείστε το δικό σας ραντεβού με την ομορφιά. Το Skin Gloss είναι εδώ σε μια μοναδική τιμή. Μην το χάσει καμία και κανένας. Τα φιλιά μου ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά και στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα να πολύ, Ποτεινή μου. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε μαλαιοκούβαρα. Θα σας ανακοινώσω ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία για σήμερα να δηλώσετε συμμετοχή σε δώρα που θα σας τρελάνουν. Λοιπόν, 6.000 ευρώ μετρητά από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ. Να σας πω ότι έχουμε μεγάλες εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ, την αγαπημένη μας εταιρεία χαλιών, με όλα τα χαλιά έως μείον 50%. 45 καταστήματα για να επισκεφτείτε καταστήματα Βιοκαρπέτ σε όλη την Ελλάδα ή online στο biocarpet.gr. Μας δίνουν 6.000 ευρώ μετρητά που θα κερδίσει κάποιος από εσάς. Επίσης, η αγαπημένη μας Γκοτσόπουλος Home, τα έπιπλα που αγαπάτε και που τα φτιάχνουν όπως εσείς θέλετε, κάνουν δώρο σε ένα τυχερό, ένα Samsung Galaxy Tab S9 128 GB. Να σας πω ότι στην Κοτσόπουλος Home είναι ελληνικής κατασκευής εννοείται τα έπιπλα και δημιουργούνται σε ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε. 30 με 40% έκπτωση gotsopoulos.gr. Μπείτε να τα δείτε και φυσικά με το ίδιο μήνυμα η κλήση Peugeot 208 Like, το αυτοκίνητο των 19.000 ευρώ που ήρθε η στιγμή να γίνει δικό σας. Είναι πολύ λίγες ημέρες για να το διεκδικήσετε. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, σήμερα είναι η ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τα τρία υπερδώρα. Ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Πάω στην Όλγα, την αγαπημένη Όλγα Γαβάκη, που σήμερα είναι και μία κουκλάρα και βέβαια κινείται άνετα γιατί μας έφερε τις Swiss Looks. Και όχι μόνο, και σας όχι έχω μόνο φέρει όλη μου την ενέργεια, όλη μου την αγάπη και όλη μου την καλή διάθεση και της εταιρείας GR Bazaar βέβαια για αυτές τις υπέροχες, αναπαυτικές, ξεκούραστες, χουχουλιάρικες και τις πιο ζεστές παντόφλες της αγοράς. Πολύ μαλακές. Καταρχήν, πιάσε και νιώσε. Τι πολύ αισθάνεσαι, πες μου τι νιώθεις. Είναι μια πολύ μαλακή, ζεστή παντόφλα, πολύ μαλακή και δεν σε προκαλεί να τις φορέσεις και να μην τις βγάλεις ποτέ. Εννοείται, γιατί και πολύ όμορφη. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχουν ένα μυστικό αυτές οι παντόφλες. Πες το ποιο μας είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι ότι εκτός από αυτή την εξαιρετική
φυσική, φυσική, συνθετική γούνα, συγγνώμη, έχουν μία εξαιρετική επένδυση στο κάτω μέρος με τζέλ που βοηθάει να βεντουζάρει το πέλμα, να στέκεται σωστά το πόδι επάνω, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα, να μην αντιμετωπίζουν θέματα με αυτές τις παντόφλες. Αυτές είναι οι μαγικές παντόφλες της GR Bazaar. Βέβαια και είναι μαγικές. Τις φοράς και πετάς, αγάπη μου. Είναι η καλύτερη παντόφλα της αγοράς, η πιο ζεστή, η πιο χουχουλιάρικη, η παντόφλα που τη βάζεις στο πόδι σου και δεν τη βγάζεις λοιπόν, ποτέ. Είναι σίγουρα και πανέμορφη. Δηλαδή, ξέρεις ότι πια οι παντόφλες είναι μόδα κανονικά. Τη φοράς, δηλαδή, είναι η τελευταία λέξη. Εδώ, εδώ, παρακαλώ. Όταν σε είδα και μπήκες, δεν κατάλαβα ότι αυτό ήταν παντόφλα. Να πω ότι είναι πολύ ωραίος ο πάτος, πολύ παχύς και μαλακός. Είναι αντιολισθητικός ο πάτος και είναι ειδικά μελετημένος για να βοηθάει τους ανθρώπους τους οποίους έχουν κινητικά προβλήματα. Πολύ να ωραία. Μιλήσουμε λίγο για την ποιότητα όμως. Βεβαίως, τα υλικά εκτός, και την ποιότητα. Εκτός από την εξαιρετική αίσθηση απαλότητος και ζεστασιάς που προσδίδουν σε όποιον τη φοράει, έχουμε να κάνουμε και με εξαιρετικά υλικά. Ναι. Δηλαδή, συνθετικό καστόρ εξωτερικά, συνθετική γούνα που δίνει την αίσθηση της αληθινής και καλύτερης ποιοτικά, θα πρέπει να το πούμε, βεβαίως, χωρίς να έχουν χάσει τη ζωή τους ζωάκια. Το στηρίζουμε πάντα πολύ πάντα, αυτό. Πάντα, πάντα, πάντα. Η εταιρεία GR Bazaar είναι μια εταιρεία που αποτελείται από φιλόζωους. Μπράβο. Και το λέμε αυτό γιατί θα έχουμε και συνέχεια σε αυτή την κουβέντα μας. Και τι άλλο μαγικό έχουν αυτές οι παντόφλες. Τι άλλο, Όλγα μου. Το μαγικό είναι ότι τις φοράς και δεν θέλεις να τις βγάλεις ποτέ. Το μαγικό είναι ότι το τζέλ αυτό που υπάρχει κάτω από αυτή τη γούνα είναι το ίδιο τζέλ που χρησιμοποιείται στα πανάκριβα αθλητικά παπούτσια. Α, δηλαδή. Που σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πάρα πολύ ανθρώπους που έχουν θέματα μυοσκελετικά, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις αρθρώσεις, στα γόνατα, πόνους στη μέση. Πάρα πολύ βασικό. Να πούμε φυσικά ότι το στυλ τους είναι και ανδρικό και γυναικείο. Να πούμε ότι τα μικρότερα νούμερα που προορίζονται για τις κυρίες είναι στις αποχρώσεις του Μπες Καφέ και τα μεγαλύτερα νούμερα που απευθύνονται στους κυρίους είναι στην απόχρωση του γκρι. Να πούμε επίσης ότι αυτές τις παντόφλες μπορούμε να τις έχουμε σε μία μοναδική προσφορά. Που σημαίνει τι? Το ένα ζευγάρι 14,90, τα δύο ζευγάρια με μόλις 19,90. Πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι με λιγότερο από 10 ευρώ μπορείς να αποκτήσεις ένα ζευγάρι παντόφλες εξαιρετικής ποιότητας. Και ένας κύριος και μία κυρία να τα παραγγείλουν μαζί, φυσικά, να έχουν και δύο τις παντοφλίτσες τους υπέροχες. Φυσικά. Και πού τα βρίσκουμε αυτά? Πού, για πού τα βρίσκουμε? Τηλεφωνούμε στο 210-220-3030. Ηλεκτρονικές παραγγελίες στο grbazaar.gr. Και για όποιον θέλει να επιλέξει ένα από τα εκατοντάδες προϊόντα που βρίσκονται στην εταιρεία GR Bazaar, Ιερά Οδό 89 στο Βοτανικό. Και επαναλαμβάνουμε, το ένα ζευγάρι 14,90, τα δύο ζευγάρια 19,90. Με λιγότερο από 10 ευρώ καταφέρνετε να αποκτήσετε αυτές τις παντόφλες οι οποίες, ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου, σου θυμίζουν κάποιες που είναι πολύ επώνυμες και πολύ πολύ ακριβές. Ακριβώς για τις οποίες αυτές όμως έχουν χάσει τη ζωή τους πολλά ζωάκια. Συμφωνώ. Γιατί όπως είπαμε εδώ, συνθετικό καστόρ εξωτερικά, συνθετική γούνα που προσομοιάζει με τη φυσική, αλλά είναι καλύτερης ποιότητος και εξαιρετικής ποιότητος τζέλ στον πάτο μέσα από την επένδυση της γούνας, όπως τα πανάκριβα αθλητικά παπούτσια. Καλέστε τώρα στο 210-220-3030. Ολγίτσα μου, σε ευχαριστούμε. Είναι κουκλίστικες. Εμείς σας ευχαριστούμε αυτές πάρα πολύ. Με τον Μπες. Να τις πάρεις. Ταιριάζουν τέλεια, να είμαστε σετ. Θα είμαστε σετάκι. Θα είμαστε σετάκι. Και εμείς θα τα πούμε και για άλλα πράγματα. Βεβαίως. Γιατί ξέρεις πόσο πολύ έχουμε και εμείς την ευαισθησία αυτή. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ήρθε η ώρα περαίωσης των εργασιών στην Οδό Ζαρίφη 2. Η τρέλα, όπως είδατε, εδώ κατοικοεδράζει. Άστε στον καναπέ, έλα στον καναπέ μου. Αύριο στις 2, εδώ, το βλέπετε το σετάκι. Λείπει και η Άντζελα, πού είναι, θα έχει πάει Ποσειδόνιο. Συναυλία. Να μπει η Άντζελα! Πού, όχι πάει και έχει ντυθεί. Έχει συναυλία. Δεν άντεξε άλλο το βάρος της, λέει η κοπέλα. Αύριο με τα κανονικά ρούχα της Άντζελας η Άννα πάλι θα τρυπώσει. Goodbye!